wanna be on top. Wanna be on top. Στο φετινό κύκλο του GNTM, οι διαγωνιζόμενοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν τι θέλουν. Και τι πιστεύεις ότι θα σου πω, πώς με έχεις δει το body language στο δικό μου? Έχοντας ανεβάσει τον πύχη του ανταγωνισμού με την παρουσία, την αντίληψη και την προσωπικότητά τους, έχουν καταφέρει να δυσκολέψουν τις αποφάσεις των κριτών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το έργο τους γίνεται πιο δύσκολο από ποτέ. Έχουμε πιο ωραία μοντέλα φέτος από άλλες χρονιές. Είσαι το μεγαλύτερο ερωτηματικό μου φέτος. Τα παιδιά τους έχουν βγάλει στη σέντρα. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Και ετοιμάζονται να σκοράρουν. Τι κάνουμε? You wanna be on top. Wanna be on top. Ονομάζομαι Νεφρή Μαρία, είμαι 21 ετών και έρχομαι από το πανέμορφο Ναύπλιο. Έχω δουλέψει και εργάζομαι πάνω στο μακιγιάζ, επαγγελματικά και ερασιτεχνικά μόνο με το modeling σε καταστήματα e-shop. Παρατήρησα ότι στο περσινό GNTM οι άντρες τα είχαν πάει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω στο γυναικείο φύλλο, πιστεύω ότι φέτος μπορεί να το κατακτήσει η κοπέλα και εύχομαι να είμαι εγώ αυτή. Γεια σας! Τι κούκλα είσαι εσύ? Τι κάνετε? Είμαι μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά. Χαίρεσαι που είσαι εδώ? Πάρα πολύ. Φουλ! Μπράβο. Ποια είσαι? Ονομάζομαι Νεφρού Μαρία. Ναι. Είμαι 21 ετών και έρχομαι από το Ναύπλιο. Και έρχεσαι από το πανέμορφο Ναύπλιο. Και τι δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να είμαι εκεί για φαγητό και για καφέ. Είναι τέλειο. Ωραία. Θέλω να κάνουμε λίγο κάποια snaps και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εντάξει. Θέλω να κρατήσεις και τα μαλάκια σου πίσω. Ναι. Οκ. Okay. Μπράβο. Ωραία. Τι περιμένεις να ακούσεις μέσα, πες μου. Τα πάντα περιμένω να ακούσω. Εννοείται πως έχω σκεφτεί ότι αν δεν περάζω δεν τελείωσε τίποτα για μένα. Συνεχίζω, προσπαθώ, γίνομαι καλύτερη. Δεν τα παρατάω ποτέ. Είσαι ένα τρομερά επικοινωνιακό άτομο. Με τρομερή ενέργεια και αύρα. Είσαι και αρκετά ενδιαφέρουσα φωτογραφικά. Άρα, περνάς μέσα στους κριτές. Και εύχομαι να σε ξαναδώ πολύ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, χάρηκα. Και εγώ και εμείς χαρήκαμε. Τι γίνεται, παιδιά, με τη μεζούρα? Μου παίρνουν τα μέτρα, δεν ξέρω, δεν είναι καλό αυτό, χτυπώ ξύλο. Συμβαίνει κάτι. Γεια σου, μαμά. Όπα, όπα. Όπα, δικιά μου είναι αυτή. Στους κριτές είχα λίγο άγχος, μπορώ να πω, αλλά όταν περπάτησα και τους είδα μπροστά μου, έφυγε όλο αυτό το άγχος. Σκεφτόμουν, Μαρία, εσύ είσαι και καμία άλλη. Εγώ το πρόσωπό της δεν έχω καταλάβει καθόλου. Ούτε εγώ. Και έλα κοντά, γιατί όλοι έχουμε μια απορία με το πρόσωπό σου. Έλα λίγο εδώ. Γεια σας. Στο πηγή για να έχεις φως, γι' αυτό. Οκ. Οκ. Μάλιστα. Γεια σας. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Νεφρού Μαρία, είμαι 21 και έρχομαι από το Ναύπλιο. Α, τι ωραία, τι όμορφο το Ναύπλιο. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το make-up και παράλληλα ερασιτεχνικά με το modeling. Μόνο έχω κάνει κάποιες φωτογραφίες σε e-shop, μόνο αυτό. Και πώς είδες το GNTM? Είχα κάνει δήλωση στο GNTM το πρώτο. Με είχατε δεχτεί, αλλά λόγω δουλειάς δεν κατάφερα να έρθω. Είδα πόσο μεγάλη ευκαιρία μου ήταν να μου δοθεί και την έχασα. Πριν τρία χρόνια. Τώρα κατάφερα να έρθω και να βρίσκομαι τώρα μπροστά σας. Πόσα δουλειά είχες στο make-up που τρία χρόνια ήσουν κάθε μέρα book και δεν προλάβαινες? Όχι, απλά ήταν κυρίως λόγω δουλειάς. Ήθελα να εργαστώ. Γενικά είμαι πολύ εργάσιμη. Εργάσιμη. Ποια μέρα της εβδομάδας είσαι εργάσιμη, να ξέρουμε? Θα με βάλουν στο
Λούπεν. Αχ, δεν μπορώ. Εννοώ ότι δουλεύω... Εργατική. Εργατική, συγγνώμη. Αλλά είδα, το μετάνιωσα, μπορώ να σας πω. Και βρίσκομαι τώρα εδώ κοντά σας να το πάρω πίσω όλο αυτό που έχασα. Ωραία, εγώ θέλω να μάθω και το ύψος του κοριτσιού. Είμαι 1,75. Μάλιστα. Θέλεις να κάνεις κάποιες πόζες, να δούμε την κίνησή σου. Ναι, βέβαια. Θέλετε όρθια να... Όρθια θα ξεκινήσεις και μετά, άμα θέλεις, θα καθίσεις και κάτω. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Έχω κάνει 12 χρόνια ποδόσφαιρο, ναι. Και στίβο. Δικιά σου. Ποδόσφαιρο, ναι, μάλιστα. Ναι, σε γυναική, okay. Ομάδα. Ήμουνα στην Αλφα Εθνική Γυναικών. Α, μπράβο. Παράλληλα έκανα στίβο. Τώρα μόνο γυμναστήριο. Το έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο. Τι θέση έπαιζες? Center for. Δικιά σου, στόπα. Ξεκίνησα επειδή ο πατέρας μου είναι προπονητής. Οπότε συνέχεια με την αδερφή μου και τη μητέρα μου ήμασταν στα γήπεδα μαζί του. Η αδερφή μου βέβαια το έχει ακολουθήσει επαγγελματικά, είναι και στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά για μένα είναι το αγαπημένο μου χόμπι πια. Σίγουρα μέσα μου έχω και τις δύο πλευρές, και αυτό που μου έχει αφήσει στο ποδόσφαιρο, το να είμαι σκληρή σαν αντράκι, και αυτό που μου έχει αφήσει η μόδα και τα μακιγιάζ, να βγάζω τη θηλυκότητά μου και την ομορφιά μου. Στο σπίτι του GNTM σίγουρα θα παίξω full επίθεση και θα το πάω μέχρι τέλους. Πώς και έκανες ποδόσφαιρο? Είναι τα γονίδια. Ο παπάς μου είναι προπονητής ομάδες στο Ναύπλιο. Okay. Η αδερφή μου είναι στο ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ελλάδος. Η μαμά τι θέση παίζει? Η μαμά έπαιζε αμυντικός μαζί με την αδερφή μου. Βρισκόμασταν και στην ίδια ομάδα, μπορώ να σας πω, και με τον παπά μου προπονητή. Ναι. Οικογενειακή υπόθεση. Οικογενειακή τελείως. Ωραία, θέλεις να βάλεις και ένα μαγιό? Βέβαια. Τέλεια. Να πάω πίσω? Να πας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, παιδιά. Αλλά και μόνο που παίζουν όλοι ποδόσφαιρο και ασχολούνται με ποδόσφαιρο, θα την κόψω. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Αυτή δεν μας μιλάει για ποδόσφαιρο. Κόβεται. Εγώ δεν βρίσκω πολύ κιούτ να παίζει ποδόσφαιρο με όλη την οικογένεια εκεί. Και να φωνάζει ο παπάς και να κάνει. Και να κάνει και λάθος πάσα και να λέει και στην κόρη του: θα πούμε σπίτι εμείς μετά. Ακριβώς αυτά κόβεται. Για πάμε και πίσω, έλα, έτσι, με ενέργεια. Έλα, έλα, να δούμε το παράδειγμα. Πάμε. Έλα, πάμε. Πούλε επίθεση θέλω. Επιθετικό. Βάλε γκολ. Μπράβο. Ωραία. Πώς το είπες, center for. Center for. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Goal. Είναι αυτός που βάζει τα γκολ. Α, βάλε γκολ. Βάλε και ένα γκολ. Ρίξε ένα. Έτσι, μπράβο. Με πόζα. Έλα, επιτέλους είδαμε κίνηση. Δεν έχουν ιδέα εδώ πέρα να ξέρει ποδόσφαιρο. Πόζες ποδοσφαιρικές. Πώς τα κάνετε αυτά τα κάτια, πώς τα λέτε, τα έτσι, τα αυτά κάτια, τάκλινγκ και τα τέτοια που κάνετε. Αλλά μοντέλο όμως. Έτσι, μπράβο. Έτσι, δώσε. Παιδιά, εμένα μου αρέσει. Και εμένα το έχω κάνει. Για πάμε και πόζες κανονικές, έτσι λίγο. Τι έχει σκεφτεί? Αλλάζει πρόσωπο πάντα όταν ποζάρει. Μου αρέσει. Εγώ το βλέπω με αφέλεια σε αυτό το προσωπάκι, να ξέρεις. Μένα μου αρέσει. Αυτά είναι ωραία που κάνεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα. Γυμνασμένη, ωραία. Φουλ, τέλεια. Ωραία, άλλασε. Κοιλιά, επίπεδη. Ωραία. Μετά τους πόμους όμως, σε γυμνασμένους, Άγγελε. Πες μας, βρε, ωραία. Πολύ. Να φέρουμε και ένα κύβο. Θέλω να δω και κάποια ακόμα πράγματα. Νομίζω ότι θα σε βοηθήσει. Μην το κλωτσίσεις, όμως είναι βαρύ. Okay. Πόσο χρονών είσαι, είπες? 21. 21. Η τσικίνη. Και η αγαπημένη ομάδα ποια είναι? Ολυμπιακός. Σας τα χάλασα. Τι ομάδα είστε? Ολυμπιακός. Έχω διαρκείας τα τελευταία 15 χρόνια. Τι έχεις, τελτία? Διαρκείας. Α.
κάνεις πάρα πολύ σωστά το σώμα σου. Καλά, είναι πολύ καλή, ε. Γενικά, αυτά τα έχεις δει κάπου, πώς... Το έχω δουλέψει μόνο μου, ήρθε προετοιμασμένη. Όλοι, ξανά. Ωραία, οκ. Έχουμε να σας αρέσω. Έχω βρει και μία. Κάντε. Ωραία που έβαλε τα μαλλιά στο πλάι. Μάλιστα. Πρώτη φορά έχουμε δει κάποιον να μας δείχνει πλάτη. Μου δείχνει, είναι φιλιά μια αντιλιακή. Τι άλλο. Δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο, δηλαδή μόνο ποδόσφαιρο. Και στίβο. Παράδειγμα. Επαγγελματικά, σπουδέ. Α, συγγνώμη, έχω σπουδάσει make-up artist στον κύριο Φρέντι Καλοπράτσο. Α, στο Φρέντι. Οπότε υπάρχει αυτό το ωραίο πράγμα που είναι ποδόσφαιρο, full. Και απ' την άλλη καλλιντικά και make-up και κούκλες και... Δεν το συνδυάζω. Αλλά γενικά στην καθημερινή σου ζωή βάφεσαι. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ το natural make-up γενικά. Φίλοι μας. Γι' αυτό και όλη σήμερα είμαι άβαφη, τελείως. Μπράβο. Αλλά... Έτσι πρέπει να είσαι. Ωραία, ας ξεκινήσω εγώ που το είχα εύκολο. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω ξαναδεί πιο effortless παρουσίαση κορμιού. Πρώτη φορά είδα έναν άνθρωπο που, αμή τι άλλο, έκατσε μπροστά από το καθρέφτη του και δούλεψε να δει πώς μπορεί να παρουσιάσει το ωραίο του γυμνασμένο σώμα. Όση ώρα ποζάρεις, ανεβαίνεις βαθμίδες. Δηλαδή, ξέρεις και πώς να παρουσιάσεις τις δυσκολίες του προσώπου σου. Έχεις κάτι από Κίρα Νάιτλι, γιατί έχεις πολύ λεπτά χυλάκια, έντονα φρύδια. Είσαι πάρα πολύ όμορφη περίπτωση κοριτσιού. Επίσης, εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι είσαι make-up artist και αντί να έρθεις την καβαμένη, ήρθες απόλυτα φυσική στην ηλικία σου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω όχι σε ένα τέτοιο κορίτσι. Από εμένα είναι ευχαριστώ ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Το θέλω πολύ και γι' αυτό δούλεψα κιόλας. Φαίνεται, αγάπη ευχαριστώ μου. Φαίνεται και σε ευχαριστούμε, επιτέλους. Λοιπόν, είσαι ένα πάρα πολύ όμορφο και υγιές πρότυπο ενός νέου κοριτσιού. Αθλητικό, ευγενικό, έχεις όμορφο πρόσωπο, πολύ ωραίο σώμα, γυμνασμένο τόσο όσο. Ο αριστερός όμως είναι πιο πάνω από το δεξί, να το διορθώσεις. Ναι. Ναι. Δεν φαίνεται ωραίο για κάποιον που είναι τόσο συμμετρικό και τόσο όμορφο και τόσο. Ξέρεις, αυτό εννοώ. Μοντελικά. Και από μένα ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ηλικιά μου. Γλυκό κορίτσι. Λοιπόν, από την αρχή που μπήκες μέσα, μου άρεσες αρκετά. Έχεις ένα όμορφο πρόσωπο. Μου αρέσουν πολύ τα μάτια σου. Τα φρύδια σου όντως, και εγώ τα θεωρώ έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερα, πολύ όμορφα. Μου αρέσει το σώμα σου. Είναι απλά ένα σώμα αθλητικό, όπως πρέπει να είναι. Τώρα, για τις πόζες. Μπορώ να πω ότι για ένα κορίτσι που δεν έχει καμία εμπειρία επαγγελματική στο χώρο, είναι πάρα πολύ σωστές. Γιατί άλλαζες και το πρόσωπό σου, άλλαζες τα μαλλιά σου, τα πήγαινες από εδώ, όταν γίναγες πίσω τα πήγαινες στο πλάι. Έχεις κάποιο φυσικό ένστικτο σε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα κάνει τη δικιά μας τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί σου και να σε δω και στην επόμενη δοκιμασία. Από μένα είναι ναι. Τι γλυκιά που είσαι, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός ότι είσαι πάρα πολύ ευγενικό κορίτσι, χαρά της ζωής, και είσαι πραγματικά ένα ωραίο παράδειγμα νέας κοπέλας και πρότυπο για τα άλλα κορίτσια έξω, ήρθες πάρα πολύ προπονημένη. Έβαλες γκολ. Κέρδισες το κέντρο πρώτα, μετά έκανες επίθεση στα άκρα. Και όταν γέλασες με αυτό το χαμόγελο που είναι η χαρά της ζωής και έπιασες την άμυνά μας ανοιχτή, μας έβαλες ένα γκολ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας γνώρισα. Θα τα πούμε σύντομα. Το πήρες με το σπαθί σου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και παραγγελισμό ποδοσφαιρικό θέλω όμως. Κούντος. Όταν βάζεις γκολ, πώς έτσι κάνεις. Όχι, τώρα. Άντε, για πάμε να σε δω. Τώρα. Πού είναι το γκολ, καλέ. Έλα, μωρέ. Παιδί που δούλεψε. Πανηγυρίζεις και έξω. Νομίζω ότι ήρθα και σκόραρα. Ήταν ο αρχικός μου στόχος. Δεν σταματάει εδώ η δουλειά. Θα συνεχίσω να δουλεύω τον εαυτό μου, τις πόζες μου και δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι ναι, σκόραρα.
εαυτού σου, αγόρι μου. Το modeling δεν μου αρέσει. Το λατρεύω. Θέλω να μάθω. Ήρθες εδώ για να μάθεις. Τώρα εδώ μπροστά μας θα ξεκινήσεις να σχολείσαι. Εδώ δεν είμαστε το Hogwarts σχολείο για μοντέλα. Σας το λέω με όλη το σεβασμό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πλάσμα. Πόζες, πόζες, πόζες. Δεν στο θυμίζεις τον Ηρακλή. Όχι. Δεν έκανες τίποτα που περιμένουμε από τα μοντέλα. Μόνο το μάτι πάει για διαγωνισμό. Α, έχεις και το... Έχεις και τη λατάκα σου. Τα βασικά. Θυμίσαι λίγο η Ηρακλή, εμένα μου κάνει. Όχι. Λίγο το μάτι, το ανοιχτό χρώμα η μύτη, κάπως μου το... Άρα ξεκινάω λίγο ακόμα για σένα, είσαι λίγο ενδιαφέρον. Είμαι 19 χρονών, σπουδάζω ψυχολογία. Α, ναι. Τέλειο. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το modeling. Άρα ξέρεις από πόσες. Τα βασικά. Δεν σε ποσάρουμε μαζί. Πώς άρμε, να κάνουμε κάτι λίγο πιο sexy. Ωραία. Θα το θέλεις. Την Casey την είχα δει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ήταν ένα από τα μοντέλα που θαύμαζα. Μ' αρέσει αρκετά σαν μοντέλο. Είναι πολύ καλός, Casey. Ναι, δεν το βλέπω. Νιώθω μόνο. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Okay, ήταν ωραία εμπειρία. Cool. Θα το ξανά έκανα. Θα το ξανά έκανα κι αυτές. Οπότε ναι, ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Καλώς τον! Καλησπέρα. Πώς είσαι, ρε Μάγκα. Τι κάνετε. Ποιος είσαι. Είμαστε καλά. Βασίλης. Βασίλης Παροτίδης. Και είσαι κούκλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχεις ξανακούσει. Μια-δυο φορές. Για να είμαι ειλικρινής, μου θυμίζεις και λίγο τον Ηρακλή. Ήμουν σίγουρος αυτό. Το έχουν πει αυτό, έτσι. Ήμουν σίγουρος. Ωραία. Εμπειρία με το modeling, με το χώρο. Είσαι πρακτορείο. Είμαι, ναι. Και τον τελευταίο ένα χρόνο μετά τις Πανελλήνιες δηλαδή, ασχολούμαι εντατικά και έχω κάνει αρκετές φωτογραφίες, editores, περιοδικά. Ωραία. Πιστεύεις ότι εδώ υπάρχει θέση για σένα? Σίγουρα θεωρώ για τον εαυτό μου ότι υπάρχει θέση, αλλά αυτό το κρίνετε εσείς. Ερώτηση παγίδα ήταν, αλλά μου αρέσει η απάντηση. Το ξέρω, αυτό το κρίνετε εσείς. Θα τη διεκδικήσω σίγουρα πάντως, αν υπάρχει. Ωραία. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε τα snaps. Ναι, ναι. Μπράβο. Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να μου παρεξηγήσεις. Όχι, δεν θα το πω. Πείτε το μου. Το παντελόνι αυτό δεν σε κολακεύει. Ναι. Σου δημιουργεί κάτι όγκους εδώ. Ναι, είναι επειδή εδώ δεν την έχω τσέπες, βάλει. Τσέπες του παντελονιού, σου δημιουργούν κάτι όγκους εκεί. Ναι. Okay. Καταλάβες, οπότε όταν θα πας μέσα θα προτιμούσα συμβουλή σου, δίνω. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βγάλεις την πλούσα απ' έξω. Θα το κάνω. Εντάξει, συνεχίζω μία τρία τέταρτα. Τέλειος, και την άλλη. Λοιπόν, είσαι κούκλος και ωραίος και τα λέμε σε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάω, είμαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Έχω ξανακάνει πασαρέλα και πάω να δείξω ότι αξίζω να είμαι μέσα στο παιχνίδι.
Για περπάτα λίγο πιο δυνατά, πιο κέντρο, πιο πασαρέλα. Όχι τόσο σαν υποχθόνιος. Τσακ! Γεια σας. Ονομάζομαι Παροτίδης Βασίλης και είμαι 19 χρονών. Και είσαι από πού? Είμαι από την Αθήνα και σπουδάζω ψυχολογία γενικότερα και ασχολούμαι με το modeling. Εκτός από την ψυχολογία και το modeling, σαν αγόρι, νέος άνθρωπος, τι άλλα χόμπι έχεις? Ασχολούμαι με τη γυμναστική, έπαιζα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο. Έλα πια κοντά, θέλω και κάνε πίσω τα μαλάκια σου λιγάκι. Και σου λένε οι φίλοι σου, βρε εσύ μοιάζεις, άστα μαλλιά μπροστά, μοιάζεις λίγο με τον Ηρακλή. Αυτός βγήκε πρώτος, δεν πας. Μπας κι εσύ. Πραγματικά το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Το παίρνω σκοπλιμέντο πάντα από το ότι μου το λένε βέβαια. Τι ύψος αλλά... έχεις? Είμαι 84. Ναι. Αλλά πάω, έρχομαι όχι μόνο επειδή ήρθε ο Ηρακλής, ας πούμε, να μην έρθω εγώ γιατί βγήκε πρώτος. Με έχει κουράσει πλέον, τα ακούω αυτό ειλικρινά. Αλλά σίγουρα το ότι μοιάζει με τον Ηρακλή το παίρνω ως θετικότατο σχόλιο γιατί είναι νικητής του περσινού GNTM. Άρα μοιάζω με τον νικητή. Καταρχήν εγώ δυσκολεύομαι με το look που έχεις. Ναι, η αλήθεια δεν κολακεύει πολύ από παντελόνι και μπλούζα. Κολακεύει από παντελόνι λίγο και μπλούζα, ναι, οκ. Σου ανοίγει την περιφέρεια. Ναι, μου το είπε και ο κύριος Καράβας αυτό πριν που πήγα για τις φωτογραφίες. Ο κύριος Καράβας. Τι γίνεται με τον κύριο Καράβα? Παιδιά, να σας πω κάτι. Πριν τον στείλουμε για μαγιό, εγώ θα ήθελα λιγάκι να δω να δουλεύεις και κάποιες πόζες πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο reference που θα σου δώσουμε σε κόνσερτ που έχει παίξει στο GNTM. Κάνω αυτή την πόζα, θέλετε ή να... Το κόνσεπτ ήταν Woodstock, πασαρέλα και στο τέλος της πασαρέλας έπρεπε να παρουσιάσεις τα ρούχα του σοου. Okay. Ωραία. Σε έτοιμος. Νομίζω πως θα τα καταφέρω. Γλυκούλη. Μπήκες. Πολύ γλυκούλης. Κέντρο. Ωραίο πρόσωπο, ωραία. Πολύ, εκεί. Πολύ ωραίο. Ωραίο χαμόγελο. Έλα να σου πω. Δεν πατάς και είσαι λίγο έτοιμος ή έχετε κάνει κάποια κράτηση. Πάμε πίσω. Έχουμε κάνει κράτηση εδώ και 3-4 χρόνια τώρα πάμε. Δεν χρειάζεται να μας στάλλουν. Ξέρεις, θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Okay. Εδώ. Σπάστο. Θα το σπάσει όντως το παιδί. Ναι, σπάστο. Το σπάσει. Γιατί είναι όμορφος. Flow, πάμε. Πάμε να σε δω. Flow, όπως πάει. Όπως πάει, καλύτερα. Μην το κάνεις έτσι. Flow. Μόνο του. Για να δω. Κάναμε τίποτα. Πόζα. Άλλαζε. Η πασαρέλα δεν πήγε όσο καλά θα ήθελα. Ωστόσο, εκτιμώ αφάνταστα το ότι ο κύριος Κουλός, αντί να με παρατήσει και να πει ότι okay, δεν κάνει, μου έδωσε κάποιες συμβουλές. Μπράβο, τα χέρια και στις τσέπες και έξω γενικά. Χαλαρά ήρεμα, το σώμα. Ήρεμα. Έτσι, μπράβο. Πληγωμένο πουλάκι. Τι είναι αυτό τώρα, έτσι. Χαλαρό, μπράβο. Πληγωμένο πουλάκι. Βέβαια. Άστο καλέ. Λοιπόν, έλα, πληγωμένο πουλάκι. Βάλε ένα μαγιό κι άλλα. Πέτα στο κλαδάκι σου, βάλε μαγιό κι άλλα. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί. Είναι πανέμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά ξέρεις τι, έχει πέσει στην παγίδα του. Συγγνώμη, εάν θυμάστε, Edward. Εγώ θυμάμαι, εγώ εδώ τον είχα και τον είχα τέτοιο. Δείτε τι δουλειά κάνει τώρα, δηλαδή διορθώνεται και μετά μπορείς να έχεις μια συγκλονιστική εξέλιξη και να δουλέψεις πάρα πολύ. Αυτός δεν είναι Edward όμως. Αυτός μοιάζει λίγο με τον Ηρακλή, αλλά κάνει την έκφραση του Edward. Δεν θυμίζει τον Ηρακλή, επειδή έχει ξέρει. Ποιος θυμίζει τον Ηρακλή. Δεν είναι τα μάτια, ρε παιδιά, όπως είναι τα μάτια. Δεν είναι τα μάτια, είναι το στόμα. Τον βρίσκω πιο sweet από τον Ηρακλή. Αλλά είναι sweet σαν τον Ανδρέα. Ενέργεια. Τι είναι αυτό? Πόσο χρόνο είπες ότι είσαι? Είμαι 18,5 προς 19. Εντάξει, είσαι μικρός, δεν ξέρεις να ψωνίσεις. Ακόμα θα σε μάθω. Μάζεψε λίγο το μαγιό, λέτε. Τι βρακή φοράς από μέσα, είναι το τυρόπιτα το προβληματικό? Μποξεράκι. Μποξεράκι, ωραία, πήγαινε φέρε. Σε παρακαλώ, δούμε το μποξεράκι καλύτερα. Έλα, παιδιά, τι βρακή είναι αυτό? Έχει baby κορμί. Είναι baby ολόκληρο. Είναι 18,5. Δεν έχει να κάνει ηλικία, είναι ο σωματότυπος του, έτσι, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά θέλει δουλειά το σώμα. Μ
Μια χαρά είναι. Είναι εντελώς αγύμναστο 18 χρονών αγόρι. Πόζες. Κάτσε πιο χαλαρά, βρε. Μπορεί να κάτσει κάτω. Κάτσε κάτω, αλλά χαλάρωσε όμως. Μπράβο. Τώρα το πας καλά. Τώρα ναι. Μην το χάσεις όσο πιο σοφ. Κλείστε το στόμα σου. Και τα δάχτυλά του, και τι ωραία που τα κάνει. Μπράβο. Ναι. Ξάπλωσε πάνω στα χέρια σου. Κάνε μας έτσι λίγο ρομαντικά. Κοίτα τι όμορφα. Αυτά. Αυτά είναι. Μόλις κλείνεις το στόμα σου, ηρεμεί όλη αυτή η κατάσταση. Όλα έρχονται σε πιο σωστή ισορροπία. Κούκλος. Εδώ. Κούκλος. Πάρα πολύ ωραίος. Θα σταματήσεις να κάνεις τα ποζέ αυτά, θα σε φάω. Έχεις μια θωότητα, μια γλυκύτητα και να σου πω κάτι. Όπως λέμε πάντα, αγγελέτζ, δεν είναι. Τι κάνει η ομορφιά? Νικάει. Νικάει. Φτού σου, αγόρι μου. Σας ευχαριστώ πάρα. Να σε χαίρεται η μάνα. Σας ευχαριστώ πάρα. Ποιος θέλει. Πάρα πολύ. Ναι, από τον κύριο Σκουλό και είμαι ενθουσιασμένος, δεν το πιστεύω. Γιατί είναι από τους πιο δύσκολους κριτές. Μια απόλυτη φρεσκάδα έχεις, πραγματικά. Υπέροχο πρόσωπο, μου αρέσει πολύ τα σγουρά σου μαλλιά. Μια ελληνική ομορφιά, πολύ ωραίο προφίλ, πολύ ωραία μάτια, τα φρύδια σου. Εντάξει, το χρώμα των ματιών σου, το ξέρεις, είναι το πιο κοινό κομπλιμέντο που σου κάνουν όλη τη ζωή, φαντάζομαι, το μωρό. Θα ήθελα να δω το σώμα σου πιο λεπτό και πιο σφιχτό. Το πρόσωπο είναι τέλειο, δεν είναι και τα υπόλοιπα. Μια χαρά. Φυσικά και από μένα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, μετά ναι. Ωραία. Την κυρία Παυλοσοπούλου μπορεί να μην μου δώσει ναι. Έκανε κάποιους μορφασμούς που υποδήλωναν ότι δεν της άρεσα πολύ. Κοίτα, δεν είσαι έτοιμος. Έχεις ένα υπέροχο πρόσωπο. Βλέπω πράγματα στις κινήσεις σου. Στην αρχή όχι, αλλά μετά όταν το γλύκανες, δεν έκανες αυτές τις εκφράσεις με τα μάτια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σε δω να το συνεχίσεις, αλλά σίγουρα με δουλειά. Εννοείται. Και από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα και γι' αυτό χάρηκα και περισσότερο που το πήρα. Λοιπόν, έχεις περάσει ήδη στο bootcamp, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Όταν ήρθες, δεν είχα δει χειρότερο περπάτημα. Πολύ βαρετό. Όταν το έσπασες, που σημαίνει ότι με direction σωστό μπει σε μια διαδικασία, ξαφνικά μπροστά μου είδα το θάνατο στη Βενετία. Ναι, και από μένα. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας κάνω το σύντομα. 4, ναι, θα τα πούμε σύντομα. Ναι, ρε, πέρασα. Τα κατάφερα. Έχω 4, ναι. Λέω εντάξει, ολοκληρώθηκα. Δεν το περίμενα. Και είμαι πολύ περήφανος. Έλα. Πέρασα. Επόμενος στόχος είναι σίγουρα να περάσω από τα bootcamps. Σίγουρα όμως επειδή κοιτάω πάντα μπροστά και αυτό μέσα σε σήμερα ότι κοίταγα μπροστά, δεν κοίταγα να πάρω 4, ναι. Κοίταγα ακόμα πιο υψηλούς στόχους. Συνεχίζω να κάνω το ίδιο και ο επόμενος στόχος είναι το σπίτι. Δυστυχώς, το ύψος σου το έχεις από τον αφάλο και πάνω. Έχεις πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο, είναι διαφορετικό. Είναι πολύ μικρά τα ποδαράκια σου. Ειδικά με τα πόδια σου δεν το έχεις. Έχεις έντονα χαρακτηριστικά. Σεβαστή κάθε γνώμη. Καταλαβαίνεις τι κάνει. Δώσε μια ενέργεια. Είναι λίγο παρέλαση, βρε. Τι να σου πω, είσαι ταλαιπωρό κιόλας. Που εμένα είναι όχι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Πώς και από εδώ. Περάσαμε να πούμε ένα γεια. Γεια σου, εσύ. Είμαι ο Χασανίν Μοχάμετ. Από την πόλη μου, στην Καβάλα ήρθα. Είμαι από την Αίγυπτο. Είμαι μπαρμπέρης. Εγώ δεν θέλω, παιδί μου, μπαρμπέρι. Λούστρο θέλω. Κι εγώ θέλω ένα περασματάκι, μην νομίζεις. Περασματάκι. Είναι λίγο αρενοπή, δεν πειράζει. Οι κυρίες μην είναι πανέμορφοι. Θέλεις να βάλεις μαγιό. Και τσάκα, τσούκα. Να και ένα σάιτο. Τα ποδαράκια τα είδα εγώ. Αυτό είναι τι δεν έκανα εγώ στην καραντίνα, βασικά. Τι δεν έκανα, αυτό. Α, φοράς και μαγιό, δεν το πρόσεξα. Και ωραία τατού και πολύ ωραίο στεγνό σώμα και πόζες. Αιγυπτιακές πόζες. Και έψω φαραώ. Φαραώ. Ναι, αλλά αμέσως ένα τύμβο, ας πούμε, όχι εδώ. Κάνε και λίγο πουσάπς. Μην αντάξει. Τι λες, ρε κοπελιά, εσύ. Εμένα μ' αρέσει.
μου είπε όχι και θα σου πω ένα ναι γιατί έχεις ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σε δώσω το ID Catwalk. Από μένα είναι ναι. Το σώμα σου παλιά ήταν χάλια, ε. Φαίνεται ακόμα, ε. Μέχρι με τα καλά. Τι με κοροϊδεύετε τώρα. Τι σώμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Θα πέσει να με φάνε εγώ, από όχι, ναι. Δεν θα ήθελα να μη σε ξαναδώ. Οπότε και από μένα είναι ναι. Και το κορμί σου είναι φανταστικό και απορώ που έχεις και άγχος. Μη σε τσιμπήσουν οι άλλοι, θα σε τσιμπήσω εγώ. Εγώ θα σου δώσω την ευκαιρία μου. Πάρε κι άλλο ένα ναι, να έχεις τέσσερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Και να μην ακούς το σκουλό, κάνει συνέχεια μαλαγανιές. Φτού σου, αγόρι μου. Το μόντελινγκ δεν μου αρέσει. Το λατρεύω. Θέλω να μάθω. Ήρθες εδώ για να μάθεις. Δεν έκανες τίποτα που περιμένουμε από τα μοντέλα. Ονομάζομαι Χολίδου Μαρία, είμαι 20 χρονών και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Και σπουδάζω νομική στο Δημοκρίτιο. Τα έβλεπες. Το 1, το 2, το 3. Ποιος σου άρεσε περισσότερο? Το 2. Το 2, ε. Μας πέθανε για τους 2. Όχι. Έλα. Στο 1. Α, το 1 μου άρεσε, ναι. Τι έγινε. Δεν ήμουν εγώ. Στο 3 δεν μ' άρεσαν τα κορίτσια. Στο 3. Κορίτσι μου, σε συμπαθώ πολύ. Με το modeling δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Θα ήθελα μέσω του GNTM να ασχοληθώ. Είναι ένας χώρος που μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι με εκφράζει. Μαρία μου, για πες μου. Τι να σας πω. Τα πάντα. Modeling, modeling και Μαρία. Καμία σχέση. Πρώτη μου εμπειρία θα είναι εδώ πέρα. Ναι. Μ' αρέσει μόνο να βγάζω φωτογραφίες για το Instagram. Με την πόζα πώς θα πας? Ξέρω εγώ. Δεν έχω εμπειρία, αλλά προσπαθώ. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μαζί κάποιες πόζες. Ναι. Okay. Για να δούμε λίγο πολύ πώς κινείσαι μπροστά από ένα φακό και πώς γράφεις. Ναι. Πάμε, okay, να το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε. Λοιπόν, μαράκι μου, φιλάκια πολλά. Γεια σας. Όπα, όπα, εσύ βιάζεσαι. Τελείωσε. Ούτε καλή επιτυχία δεν πρόλαβα να σου πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και για να δούμε τι έγινε. Να είσαι καλά. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ο σκουλός. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να μην βρει το πρόσωπό μου αρκετά παράξενο, περίεργο και ιδανικό για modeling. Αν και πιστεύω ότι έχω τις αναλογίες. Γεια σας! Τι κάνεις? Καλά είμαι εσείς. Καλά είμαστε. Για πες μας. Λέγομαι Μαρία Χολίδου, είμαι 20 χρονών, ναι. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, σπουδάζω νομική, δεν έχω ασχοληθεί με το modeling. Θα έχεις παρακολουθήσει τα προηγούμενα καταρχήν? Παρακολούθησα το 1 και το 2. Okay, το 3, τι σε χάλασε? Τα κορίτσια δεν μ' άρεσαν, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα αγόρια, ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερα. Αυτό. Δηλαδή εσύ βλέπεις τον εαυτό σου πιο δυνατό από τα κορίτσια που είχαμε στο 3? Όχι, πιστεύω ότι έχω την κλασική ομορφιά. Τα κορίτσια ήταν πιο. Είχαν την. Πες μου που έβλεπες τον εαυτό σου. Είχαμε 10 κορίτσια, σου λέω. Ναι. Θα ήσουν το πρώτο και καλύτερο κορίτσι, θα ήσουν το δεύτερο, τρίτο, πέμπτο. Τι βλέπεις εσύ? Πιστεύω ότι θα. Ήμουν από τις πρώτες. Πρώτες. Και μες στην πεντάδα σε βλέπεις δηλαδή? Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Από μόδα έχουμε κάποια references, δηλαδή υπάρχει κάτι που σου άρεσε, σε ενδιέφερε, κάποιο σημείο αναφοράς που θα ήθελες να το αναφέρεις? Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Α, γιατί ήρθες εδώ? Για να ασχοληθώ, μου αρέσει πάρα πολύ η μόδα. Και τώρα εδώ, αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει να ασχολείσαι. Τώρα εδώ μπροστά μας θα ξεκινήσει. Όχι, κάνω φωτογραφίες μόνη μου. Ναι. Πιο πολύ για το Instagram, για μαγιό. Οπότε. Θεωρώ πως είναι μια καλή ευκαιρία για να ασχοληθώ επαγγελματικά. Η ευκαιρία. Ωραία. Μήπως να ξεκινήσουμε με το μαλάκι, να το πιάσει λίγο πάνω, να δούμε το προσωπάκι σου.
Να κάνω πόζες. Έτσι λέμε. Να πέσω κάτω. Πέσε κάτω. Έχεις δουλέψει λίγο τις πόζες, βλέπω, ε. Όχι. Ε. Έμφυτο είναι, γιατί δεν τα κάνεις κακά. Για συνέχισε, καλά τα πας. Νομίζω ότι τα κάνω χάλια γι' αυτό. Ωραία τα κάνω. Βασικά νιώθεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Σκέφτηκα να κάνω αυτό. Ωραία. Μαγιό, έτσι όπως είσαι. Ινσταγραμικό κορίτσι για τα Instagram που τραβάμε από χαμηλά για να φέρονται μακριά τα ποδαράκια. Μέχρι εκεί. Παιδιά, το κορίτσι από το Λος Άντζελες ήρθε. Νομίζω γενικότερα έχουμε πειραστεί πάρα πολύ με το Instagram και αυτό το look. Δηλαδή, αυτές οι πόζες είναι ξεκάθαρα αυτές που όταν σκρολάρουμε, βλέπουμε το κορίτσι που κάνει αυτό, που γυρνάει πίσω, δεν έχω, που δεν κάνει αυτά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή αυτή τώρα νιώθει ότι είμαστε και έχουμε ένα φακό χαμηλά και την κοιτάμε. Μόνο από εκεί. Εμείς όμως είμαστε από πάνω τώρα και την κοιτάμε. Όπα, νάτο, με τα cut-outs. Ωραίο μαγιό όμως. Το μαγιό. Πόζες, πόζες, πόζες. Να της δώσουμε ένα κόνσεπτ. Λίγο να τη δούμε να ζωντανεύει. Γιατί τώρα μας έχεις κάνει αυτά που έρχονται όλοι και εγώ μας κάνουν. Εγώ νιώθω ότι βλέπω, είμαι στο Instagram αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι κάνω scroll. Τι να κάνω. Θα κάτσεις εκεί στα γόνατα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι ύψος έχεις. 1,75. Οκ. Good enough. Εντάξει. Δεν το βλέπω εγώ. Το 1,75. Δεν βοηθάνε και τα παπούτσια. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό σημείο στο σώμα σου. Η κοιλιά μου. Ωραία. Και ποιο είναι το πιο αδύναμο. Δεν πιστεύω ότι έχω κάποιο αδύναμο σημείο. Το ύψος. Okay. Για να μην σε ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Δεν έκανες τίποτα που περιμένουμε από τα μοντέλα. Ούτε περπάτησε σωστά, ούτε πόζαρε σωστά. Ήρθες με λίγο Instagram. Όμως με ένα πάρα πολύ ωραίο μαγιό για το σώμα σου. Αυτό πρέπει να στο δώσω. Χάλια παπούτσια. Χάλια μαλλιά, χάλια ρίζα. Σε ξυρίζω. Το ότι είσαι τόση ώρα εδώ μπροστά μας και παραμένεις στην λογική ότι θα έμπαινες και θα κέρδιζες και ότι είσαι πολύ καλύτερες από τις περσινές και το πιστεύεις. Εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να περάσεις το επόμενο στάδιο μόνο και μόνο για να μου αποδείξεις ότι πραγματικά μπορείς. Από μένα είναι ναι και καλή σου κουράγιο για αυτά που θα ακούσεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε δει και άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν, είναι άπειρα όπως και εσύ, αλλά διαφαίνεται κάτι, μια σπίθα μέσα τους και ένα υλικό που μπορείς να δουλέψεις. Εδώ πέρα δεν ισχύει αυτό. Ή είσαι πανέμορφη, αλλά δεν είσαι πανέμορφο μοντέλο. Το σώμα σου έχει διάφορα προβλήματα. Όσο νέα και ρεφρέσκια να είσαι, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, περπατάς και αυτό εδώ το σημείο εδώ πέρα, όταν περπατάς, ενώνεται με τα άλλο. Sorry που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Οπότε, μαμένα είναι όχι. Αχ, βρε, αγάπη μου. Μπορώ να έχουμε ένα μονομάντιλο, παρακαλώ. Για ξεβάψε, παρακαλώ. Να δούμε την ηλικία σου και τι κορίτσι έχουμε απέναντί μας. Εντάξει, κάνω ακόμα λίγο και ναι, όχι, είναι εδώ και το δέρμα, πιο σωστά. Το δέρμα είναι πολύ ωραίο, πεντακάθαρο ωραίο δέρμα. Πάρα πολύ. Κοίτα, φαίνεται ότι δουλεύεις στο Instagram και το TikTok και όλα αυτά και στις πόζες σου, που είναι πάρα πολύ σεξι, πιασάρικες, είναι αυτά που σκρολάρει κάποιος και σταματάει κάποια και βλέπει και το μαγιό που έχεις κάνει και το κορμί, που το κορμί σου, εντάξει. Για χαρά. Έχει δίκιο και ο Άγγελος, αλλά είναι ωραίος, δεν είναι. Υπάρχει αυτή η αγορά πάρα πολύ καιρό τώρα. Αν μ' αρέσει, αν είναι του γούστου μου, όχι. Αν υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Εσύ θα πούλεγες αυτό το μαγιό. Εγώ το σκέφτομαι εμπορικά τώρα. Θα το πούλαγες το μαγιό. Εγώ αυτό βλέπω. Συμφωνείς, Ζενάκη? Ναι. Ναι. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Σωστό μαγιό. Ωραία επιλογή. Ταιριάζει στο σώμα σου. Και εγώ πιστεύω ότι η κοιλιά είναι από τα δυνατά σου σημεία. Το βλέπω. Για μένα τα πόδια σου είναι λίγο δύσκολα και λίγο πιο βαριά. Θα συμφωνήσω με τον Άγγελο σε αυτό εδώ το κομμάτι. Επειδή εστιάζω τόσο πολύ σε αυτό το σημείο του σώματός σου, μου φαίνεσαι πιο κοντούλα. Οι πόζες σου είναι ξεκάθαρα Instagramικές και θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη
Όντως, το Instagram στις μέρες μας είναι σε κάθαρα ένα μέσο που μπορεί ο καθένας να ανεβάσει τις φωτογραφίες του και να πουλήσει σε εισαγωγικά τον εαυτό του και τα προϊόντα που θα βάλει επάνω του ή θα έχει δίπλα του. Εμένα δεν με αφορά τόσο πολύ το Instagram και μπορείς να το κάνεις και μόνη σου και δεν χρειάζεσαι τη βοήθειά μας. Από μένα θα είναι όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου. Το βλέπεις που ενώνονται, κοίτα. Κοίτα, χτυπάει τον άλλο, κοίτα. Φυσικά και το βλέπω. Δεν πέρασα. Δεν πέρασες. Όχι. Δεν πειράζει. Τι έγινε, πες μας λίγο τι έγινε. Θέλω να πω είμαι ένα μοντέλο του Instagram. Τι σου είπανε. Ότι είμαι μοντέλο του Instagram. Και ότι έχω χοντρά πόδια. Δεν πιστεύω ότι είμαι μόνο για το Instagram. Ωστόσο, αν το πιστεύουν αυτοί, οκ. Okay. Υπάρχουν πολλοί που πετυχαίνουν μέσα από το Instagram. Με ενόχλησε ότι δεν μου έδωσαν τη δυνατότητα να σου αποδείξω κάτι. Απλά είπανε όχι και τελείωσε, ξέρω. Έλα, δεν πειράζει, ρε. Δεν πιστεύω ότι κρίθηκα ως μοντέλο, κρίθηκα ως προσωπικότητας. Μαρία, ως Instagram, ως TikTok, δεν με έκαναν ως μοντέλο, αν μπορώ να κάνω και μοντέλο, μέχρι μου είπαν ότι είμαι κοντή, ξέρω εγώ, δηλαδή... Εντάξει, είμαι 75, okay, δεν είμαι και κοντή. Εντάξει, okay, άμα θες να πεις όχι, πες, είσαι άσχημη, Descartes. Τώρα το να μου λες, έχεις χοντρό γόνατο, δεν σημαίνει ότι... Επειδή έχεις χοντρό γόνατο, δεν μπορείς να κάνεις μόντελινγκ. Τώρα κάνεις πασαρέλα. Έλα λίγο πιο έντονα, λίγο με χάρη, σιγουριά, ασφάλεια. Παρέλας. Παρέλας κανονική. Ονομάζομαι Γιώργος Καραμπιπέρης και έρχομαι από τη Χαλκίδα. Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι 22 ετών και έχεις πάρα πολύ ψηλό λαιμό. Με λένε Χρυσάνθη και σπουδάζω διαιτολογία. Και εκεί στη σχολή που είσαι, λοιπόν, εσένα τι σου λένε, πω, πω, αγάπη μου, μοντελάρα είσαι, γιατί δεν πας στο GNTM. Ναι. Ισχύει. Αγαπώ πάρα πολύ το χώρο του modeling. Με το modeling δεν ασχολούμαι καθόλου. Α, τέλεια. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Ξέρω που βαδίζω, ξέρω που έχω έρθει και ξέρω ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Και αν μ' αρέσει ο χώρος κλπ. Θα το δούμε, σου αρέσει. Δηλαδή. Μπορώ να καταφέρω το στόχο μου. Χωρίς να βλέπω τίποτα άλλο. Θέλετε να σας πω το καινούργιο μου κομμάτι? Το καινούργιο σου καλύτερο σου ξέρετε. Γεια, γεια. Φεύγω και πίσω δε γυρνώ. Απόλυτο κενό. Όλα όσα είπες αγαπώ. Σκοτώνω από θυμό. Όλα σου τα χρεώνω εδώ. Δεν έχεις θες εγώ. Φεύγω για μένα μόνο. Απόψε σε τελειώνω. Δεν μπορώ να σε φανταστώ στο GNTM. Από εμένα είναι όχι. Πιστεύεις ότι θα πηγαίνεις καλά τόση ώρα που είσαι εδώ? Ναι. Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά είναι όχι. Δεν το πιστεύεις, γι' αυτό είναι όχι. Δεν μπορώ να δω το μοντέλο επάνω σε σένα. Τότε εγώ θα σου πω ότι είναι να τραγουδήσεις το «Φεύγω για μένα» να νιώσω καλά πριν να ακούσεις την κριτική μας. Το λέω με όλη το σεβασμό, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πλάσμα. Μου υποσχεθείς ότι αν γίνεις πολύ διάσημη με το GNTM θα περπατήσεις για μένα. Ονομάζομαι Ειρήνη Λεμπέση, είμαι 19 χρονών και έρχομαι από εδώ, από την Αθήνα. Τι βλέπουμε? Κοιτάζω εδώ να δω
να παίρνω ιδέες. Να παίρνεις ιδέες, mm-hmm. Έχεις κάνει πρόβες. Έχω κάνει, είναι αλήθεια, κάποιες. Πώς την πήρες την απόφαση να έρθεις? Τη δήλωση την έκανε ο φίλος μου. Αλλά από τη στιγμή που το έπαιλαιο, είναι τέλεια ευκαιρία. Ναι, είναι τέλεια ευκαιρία, μου το θέλεις πραγματικά. Όντως. Πολύ. Τελείωσα το σχολείο πριν ένα χρόνο, μπήκα κατευθείαν στο πανεπιστήμιο και δεν είχα προλάβει να σκεφτώ τόσο επαγγελματικά το modeling. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου κριτής? Νομίζω ο Μπράτης. Ο Μπράτης, ε. Ναι. Είσαι κορίτσι Μπράτης, είσαι. Θα δούμε τι θα πει εκείνος. Είχα σκοπό να αρχίσω με ένα πρακτορείο, όμως έκατσε έτσι και θα δω τι μπορώ να κάνω στο Next Top Model. Γεια σας. Έχω χάσει τα λόγια μου. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, πες μου πώς σε λένε. Με λένε Ειρήνη Λεμπέση. Είσαι το επόμενο top model. Αλήθεια. Θα πω κάτι που νομίζω ότι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ μέσα ξέρουν ότι δεν το έχω ξαναπεί. Είσαι ό,τι καλύτερο έχω δει φέτος στο GNTM μέχρι στιγμής και ένα από τα καλύτερα κορίτσια Ελληνίδες που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που κάνω πορεία μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα μπορούσα κάλλιστα να σε παρομοιάσω και με τη Ροζάνα και με διάφορες άλλες κοπέλες παγκόσμιου βεληνικούς. Με συγκινείτε πάρα πολύ. Δεν σε συγκινώ, κορίτσι μου. Λέω αυτό που νομίζω και η προσωπική εκτίμηση, έτσι, και ναι, αυτό ναι. Το οποίο βλέπω απέναντί μου. Δεν είχα τι να πω με αυτά που μου έλεγε, πραγματικά. Είχα μείνει άφωνη κι εγώ κι αυτός. Πες μου λίγα πράγματα για σένα. Δεν έχω ξανασχοληθεί με τον χώρο. Ήθελα, αλλά μία... Συγγνώμη. Δεν εκπροσωπείς από πρακτορείο. Όχι. Δεν είχα τη δυνατότητα, είναι διενεπαλλαδικές. Οπότε, με έφερε κάπως εδώ ο δρόμος. Κατευθείαν. Κατευθείαν στα σκληρά. Για κάποιον λόγο γίνονται όλα, οπότε θεωρώ ότι είναι για καλό. Και ας είναι μεγάλο το βήμα. Θα βγάλουμε κάποια Polaroid που από ό,τι φαντάζομαι έχεις ξαναβγάλει. Όχι. Αλλά καλά, ξέρω φαντάζομαι. Πάνω κάτω. Ωραία. Για πάμε λίγο. Γίναμε και μία προφίλ, από τη μία μεριά και την άλλη για το τυπικό και να πιάσει τα μαλλιά λίγο πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να είσαι καλά. Να ευχαριστήσεις τη μαμά και τον μπαμπά. Όχι εμένα. Όπα. Έλα ρε παιδί μου. Έλα Παναγία. Αχ, και ψηλή τη βλέπω. Γεια σας. Γεια σου. Ονομάζομαι Ειρήνη Λεμπέση. Mm-hmm. Γεια σου, Ειρήνη. Είμαι 19 χρονών. Mm-hmm. Ναι. Και είμαι φοιτήτρια μέχρι στιγμής. Δεν έχεις κάνει καθόλου modeling? Όχι, όχι. Και τι σπουδάζεις? Σπουδάζω στο Ιστορικό Αρχαιολογικό. Mm. Μπράβο. Τι ύψος έχεις? Είμαι 1,80. Δεν πάω δίπλα της. Γιατί να μην πάει? Θα πάω κοντιά σου. Έλα εσύ πιο κοντά μας, αγάπη κοντά, ναι. Κάνε και λίγο έτσι, και, γιατί έχεις και πάρα πολύ ωραία μαλλιά και θέλω έτσι να τα δω. Κάνε γύρω-γύρω έτσι να... Πω, πω, πω. Μπράβο, τέλεια. Να δούμε και λίγο το προφίλ μαλλιά. Σου. Ωραία μαλλιά. Αχ, τι ωραίο. Ωραία, πήγαινε πίσω, κόβω τα μαλλιά. Θέλω να μάθω περισσότερα για σένα. Μην τις κόψεις τα μαλλιά μου. Δεν τις τα κόβω. Από πού είναι η καταγωγή σου? Είμαι από εδώ, από Αθήνα. Αθηναία κι εσύ. Mm-hmm. Μα τι γίνεται με τους Αθηναίους πια? Έχουν έρθει όλοι οι Βέροι Αθηναίοι στην Αθήνα. Δηλαδή, οι γονείς σου από την Αθήνα. Όχι, οι γονείς μου είναι η μαμά μου από ένα ορεινό χωριό στην Φωκίδα mm-hmm. και ο μπαμπάς μου από Καλαμάτα. Ωραία. Ah. Και το DNA αυτό από ποιον το πήρες? Δεν ξέρω, και από τους δύο. Η μαμά μου είναι σκήνη, ο μπαμπάς μου είναι ψηλός. Συνδυασμός. Τέλειος συνδυασμός. Πόσες φορές σου λένε στον δρόμο σε ρωτάνε αν είσαι μοντέλο? Αρκετές, είναι η αλήθεια. Ωραία. Μια επιβεβαίωση χρειαζόμουν. Τόσα χρόνια. Οπότε δεν έχεις κάνει τίποτα. Απολύτως. Όχι, μόνο πολύ ερασιτεχνικά με φίλους. Εντάξει, είναι. Οκ, οκ. Ούτε μάλιστα. Κάποιο γραφείο σε έχει πλησιάσει. Όχι. Σ' αρέσει η μόδα. Παρακολουθείς μόδα μέσα από το. Ίσως μέσα στο Instagram.
κάποια μοντέλα, κάποιους σχεδιαστές, κάποια περιοδικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ, όσο κοινό και αν ακούγεται, η Ειρίνα Σάικ. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν μοντέλο, πρόσωπο απίστευτο. Σχεδιαστές δεν μπορώ να πω την αλήθεια, έχω πολύ άμεση επαφή, αλλά γνωρίζω ναι, τα βασικά. Ωραία. Να δούμε μαγιό. Να τέλεια. Δούμε. Και γρήγορα. Τέλεια. Μαλλιά θα την κόψουμε. Ας τα μαλλιά. Τα υπέροχα τα μαλλιά. Υπέροχα τα μαλλιά. Είναι σαν τις Παρασκευές, γιατί να τα πειράξεις. Αυτή είναι αυτή αυτό. Μακριά, αλλά στυπνά και ήσυχα, αλλά ωραία. Πλούσια. Το και που έκανε έτσι και το έκανε αυτό το χαλό και όπως φάνηκε εδώ. Ναι. Τι κάνετε, τι ωραίος. Τι έγινε. Δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά που είμαι εδώ, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πλάσμα. Ούτε εμείς. Θεωρώ ότι είναι η επόμενη Ροζάνα Γεωργίου. Τόσο πολύ. Εσύ έπαθες πλάκα. Έχω πάθει πλάκα. Είναι η πρώτη ωραία, χρονιά που σας μπροστά. Έχω. Είναι εξαιρετική. Natural. Εντελώς natural. Ενεργειακά ακόμα είναι λίγο χαμηλά. Δεν είναι την είδα, είναι λίγο μαγκωμένη. Αλλά... φεύγω. Εντάξει. Και λέει, φύγεσαι, να σας ξέρουμε. Περιμένουμε για το μαγιό τώρα. Θα φύγω από εδώ, για να μην με δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ευχαριστείτε, εγώ ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλέ, έλα να δούμε το κορίτσι τώρα, θα τα πούμε μετά, Γιώργο. Για να δούμε το κορίτσι αυτό. Αχ, επιτέλους, βρε παιδιά, ορίστε. Τι λέγαμε πριν, να δούμε ένα ωραίο κορίτσι, να δούμε ένα ωραίο κορίτσι. Αυτό που είπα. Για να δούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Καλά. Τέλειο. Να, εγώ θα κάτσω εδώ να χαζεύω. Δεν κάνεις και μία πίσω, πασαρέλα. Και μία πίσω. Όταν έμπαινα με το μαγιό, θα βλέπω τον κύριο Σκουλό να σηκώνεται και να κάθεται κάτω και να μου κοιτάει. Όπου ό,τι άγχος έχεις εκείνη την ώρα που εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και ιδιαίτερο, σου φεύγει. Βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες, τι άγχος να έχω τώρα. Enjoy. Ρε παιδί λοιπόν, μου, έλα. Τι πλάσμα. Σε εκείνα τώρα πόδι. Απλά. Α. Και σπάσε. Κούρβα, κούρβα, πήγαινε μπράβο, φτιάχτη. Μπράβο, μπράβο. Πήγαινε πια. Κοίτα. Βάλε μέσα αυτό. Μέσα, 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 μέσα. Μέσα, μέσα, γύρι κάτω. Γύρω, γύρω, γύρω. Είναι σιόνι. Και σπάσε τώρα εδώ πόδι. Λά στο κορίτσι. Πόδι, μπράβο. Είναι εσύ καλή. Χρειάζεται να κάνει κούρπα, τίποτα. Κούρπα αυτό. Κοίτα τι ωραία. Όπως η μοντέρνα. Φοράω και τα κατάλληλα ρούχα. Ναι, ναι, άστο να πέσει τα χέρια κάτω. Τι θα κάνουμε, ό,τι καλυστία. Ό,τι να κοίτα τα πόδι. Ξέρεις τι, άμα κάτσεις όρθια, όπως είσαι, άσε το ένα βάρος στον πόδι να κάτσεις χαλαρά. Άσε το και αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι να κάνεις. Παιδάκι μου, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κατάλαβες. Εσύ είναι κάποια μοντέλα που απλά δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Να συμφωνήσουμε δηλαδή. Καλά, λοιπόν, κοίταξε. Εδώ πέρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ναι, έχουμε λίγο αποσυντονιστεί όλοι μαζί σου. Παιδιά, μιλάτε λίγο ακόμα, μην ψηφίσουμε από τώρα. Να την έχουμε λίγο να τη χαζεύουμε. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, και εγώ τη χαζεύω, όλοι μας τη χαζεύουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν βλέπουμε κάθε μέρα τέτοια κορίτσια σαν και σένα. Έχεις καταπληκτικό σώμα. Είναι αυτό το σώμα που λέμε όλοι το σώμα του μοντέλου. Δεν είναι μόνο το σώμα, είναι όλο. Ναι. Δηλαδή το πρόσωπο, ξεκινάω τα μαλλιά σου. Το σώμα γιατί είναι τα πόδια τελείωτα. Και... καλά, δεν υπάρχει. Μέχρι να ανέβω φοράς πάνω. Φοράς σωστά παπούτσια. Ευχαριστώ. Ναι, φοράς πολύ σωστά παπούτσια. Εγώ δεν μιλάω τόση ώρα γιατί χάλια πράγματα να φοράγεις και ξυπόλυτη να ήσουν. Να βλέπουμε. Αυτό ψάχνουμε στο Next Top Model. Παιδιά που το πακέτο το συνολικό τους θα είναι τόσο δυνατό που οι άλλοι θα πάνε να κολλήσουν σαν μαγνήτες επάνω τους. Οπότε και ξυπόλυτη να ερχόσουν και με αμπέχονο να ερχόσουν. Είσαι από αυτά τα πλάσματα που θα κάνουμε όλοι πίσω και θα πούμε δεν με ενδιαφέρει, θα την πάρουμε, θα της δώσουμε το χώρο και το χρόνο να γίνει αυτό που φανταζόμαστε και οι τέσσερις. Για να μην μακρηγορώ, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου, ναι. Να σου πω, θα μου υποσχεθείς ότι αν γίνεις πολύ διάσημη με το GNTM θα περπατήσεις για μένα. Ναι, ναι. Τότε θα μου μιλάς. Και διάσημη. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου ενδιαφέρομαι. Όποτε θέλετε. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Φυσικά ναι, δεν υπάρχει τώρα. Ναι, ψηφίστε. Ψηφίζουμε κι εμείς. Τι να πούμε άλλο, έλα. Είναι, ναι.
ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Αλήθεια. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, λοιπόν, τη φυλάτε. Να είστε καλά. Μπράβο, είσαι μια κούκλα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Είστε με ξανά από κοντά. Να σου πω. Κοίτα, αλλά είσαι μια κούκλα. Τι ωραία από κοντά. Θες να έρθεις μαζί μου στο Λος Άντζελες. Το μάτι το βλέπω. Θες να έρθεις μαζί μου στο Λος Άντζελες. Άσου σε εμάς από το Λος Άντζελες. Τι όμορφη. Ήθελα να είναι για το σοου, όλος να με πάρει μαζί του. Και με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη αυτό. Με όλους θα συνεργαστώ, άμα κάτσει, γιατί όχι. Μακάρι. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε μέχρι έξω, λοιπόν. Άντε να συνοδεύσουμε. Άντε, πηγαίνετε εσείς. Έλα, πάμε, τα πάμε ψηλά. Εδώ. Εγώ δεν ξανακάθομαι εδώ. Τα ψηλά, παιδιά, εγώ βλέπω. Εμείς οι κοντοί. Πήγαινε. Πάμε από εδώ τα ψηλά. Να συνοδεύσουμε. Της μείνει τώρα, πες λεφτά. Λεφτά, λεφτά. Μέχρι στιγμής δύο στα δύο, το έχει πετύχει. Σιγά που θα ξαναπάω εγώ δίπλα στα τρία μέτρα. Καλά, τι είναι. Εξωγήινη. Πόσο και από κοντά ακόμα πιο όμορφη. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Πόσο όμορφη. Πόσο. Αγάπη μου, χαρά μου. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Σε περιμένουμε. Πάρα πολύ. Γεια σας. Με ρωτάω. Με ρωτάμε καν. Με ρωτάμε. Συγχαρητήρια. Παιδιά, το κορίτσι φυσάει. Είναι αλλού. Άστα, εγώ έπαθα, δηλαδή, εντάξει. Έτρεμα. Απίστευτη όμως. Δηλαδή αυτή άνετα είναι το επόμενο ελληνικό top model. Ωραία, ναι. Δεν μπορώ. Επιτέλους, επιτέλους. Ότι και εδώ έχουμε και εκεί. Επιτέλους, σας ευχαριστώ. Όχι μόνο στην Αμερική, έχουμε και εδώ τέτοια. Ειλικρινά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και να τάσω από εδώ και πέρα. Εννοείται. Πιστεύουμε πάρα πολύ όλοι από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, για να φτάσουν μέχρι την πόρτα, κατάλαβε ότι τι αγάπησαν. Τώρα θα βάλει τη δυνατά σου στο IT Catwalk. Θα σκίσει όλα. Το σώμα πάλι δεν υπάρχει. Ναι. Δεν. Τίποτα, μόνο συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Έχω συνειδητοποιήσει τι ακολουθεί. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και το περιμένω πως και πως. Τι ωραίοι που είσαστε. Τώρα είδαμε και αυτή την ομορφιά και έχουμε πάρει και εμείς. Αυτό βλέπεις κάτι όμορφο. Μήπως να κλείσουμε και το μαγαζί τώρα που το βρήκαμε και το ρίξει. Δεν το κλείνουμε. Έχω κλείσει εγώ, παιδιά, για σήμερα. Ναι. Τι το κλείσαμε το μαγαζί. Το κλείσαμε. Τι γνωρίζεις από τη μόδα. Ήρθες εδώ για να μάθεις. Κάτι υπάρχει εκεί, αλλά δεν είναι έτοιμο. Ρε, τι παιδί είσαι εσύ. Τα έχεις κάνει όλα λάθος σήμερα στο κάστινγκ. Όλα ανάποδα. Ονομάζομαι Σπύρος Καλλύρης, είμαι 21 ετών και είμαι από την Κόρινθο. Είμαι γραφίστας και έχω φτιάξει μια καινούργια μάρκα με ρούχα και ασχολούμαι και με αυτό. Έχεις φορέσει την πλούσα ανάποδα. Με τη βάλα ανάποδα γιατί έχω τη μάρκα με τα ρούχα, τη δικιά μου. Α, παιχταρά μου, ήρθες να κάνεις το κομμάτι σου εδώ. Δεν μου είχαν πει τίποτα. Δηλαδή τι, σχεδιάζεις ρούχα. Είμαι γραφίστας. Γραφίστας και μοντέλο. Προσεχώς. Μοντέλο στα ρούχα σου. Ναι. Στα ρούχα μου, ναι. Κάνεις και σε άλλα ρούχα, μόνο στα δικά σου. Τόσο παρόν στα ρούχα μου. Okay. Δεν έχω προτάσεις, ούτε σε πρακτορία. Και τώρα είπες να το ξεκινήσω, το προσπαθήσω. Ναι, και τώρα λέει θα μπει μέσα, θα το δει όλη η Ελλάδα, θα και τα ρουχαλάκια μου θα πάνε έτσι, έτσι, θα πηγαίνουν μετά. Καλό, καλό πλάνο. Έπεσα μέσα. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Θέλω να ακολουθήσουμε το μοντέλο. Οκ, οκ, το δέχομαι κι αυτό. Από το GDM θα ήθελα να κερδίσω νέες εμπειρίες. Πόσο μακριά μπορώ να φτάσω μέσα από αυτό. Μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου. Καλησπέρα. Πού είσαι, τι κάνεις. Κάντε, καλά, εσείς. Μια χαρά. Η φήμη σου, το όνομά σου προηγείται τη εισόδου. Σπύρος Καλλύρης. Σπύρος Καλλύρης. Του. Καλλύρης. Oh. Υπάρχει και Καλλύρης ή Καλλύρης. Υπάρχει και Καλλύρης. Υπάρχει ο... Αυτό που τραγούδαγα είναι Θάνος Καλλύρης. Μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται. Σωστό, σωστό. Με τι ασχολείσαι, ρίξ' τα όλα! Είμαι γραφίστας. Ναι. Και έχω και μια δικιά μου μάρκα με ρούχα. Ενδιαφέρον. Όπου φαντάζομαι ότι έχεις φωτογραφίσει σαν το κύριο πρόσωπο. Εννοείται. Άμα δεν περνάσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας φλακώσει. Βέβαια. Ωραία.
Με τι άλλο ασχολείσαι στον ελεύθερο σου χρόνο? Είμαι πολύ άσχολος, κάνω πολλά πράγματα. Ρίξτε τα όλα. Μπα πηγαίνω στο βουνό, μπα πηγαίνω θάλασσα, κάνω τα πάντα. Δεν έχω. Είμαι μέσα σε όλα. Δεν έχεις ταβάνι. Δεν έχω ταβάνι. Ωραία. Αυτό το δεν έχω ταβάνι φαντάζομαι ότι σε οδηγεί και στο GNTM 4. Και στο GNTM και στη ζωή μου γενικά. Και στη ζωή γενικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μότο να μην έχεις ταβάνι. Γιατί δεν βάζεις όρια σε αυτά που μπορείς να κάνεις. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τα snaps. Να με. Πήγαμε. Πάμε και κάτι πιο απλό. Κούκλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πήγε μέσα και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Αυτός είναι δικός μου. Αυτό το άσπρο παντελόνι με αυτά τα μπούτια. Με τα κορδόνια κάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σπύρος Καλλύρης, είμαι από το Χαϊκό Κορινθίας και είμαι 21 ετών. Πώς, τι, πού, τι έμεινες? Δίπλα, δίπλα. Δίπλα είμαστε, με έχεις δει. Να με. Καλά. Αλλά αυτός ο κύριος κουλός όλοι πάει στον Πειραιά, τον ξέρει. Πάει από εδώ, τον ξέρει. Καλά, παιδιά, έχω σπίτι στο Βραχάτι και πηγαίνω συνέχεια. Το ξέρω. Τι γίνεται, Δημήτρη, όλο έξω είσαι. Φοβερή ταβέρνα εκεί, με κοψίδια. Φοβερή. Κοψίδια, λέει. Ναι, φοβερή. Έχουμε πεσκατέρι εδώ, πρόσκεψη. Να έρθετε, να έρθετε. Εγώ είπα, δεν είπα ότι πάω και τρώω, είπα ότι είναι φοβερή. Έχω ακούσει. Για πάμε. Είμαι γραφίστας, σπουδάζω γραφικές τέχνες. Καλά, σε μένα μιλά. Μην κοιτάς που επειδή είναι από το Βραχάτι, δηλαδή ξαφνικά είσαι από εκεί. Εδώ. Όχι, 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 όλοι. Εσύ τώρα, έλα εδώ. Σπουδάζω γραφικές τέχνες και έχω και μια μάρκα με ρούχα δικιά μου. Αυτό που φοράς δικό σου. Ναι, αλλά μου το έχουν γυρίσει ανάποδα. Κάνεις t-shirts, κάνεις. Ναι, προς το παρόν ναι. Και σιγά σιγά θα το εξελίξω. Μπράβο. Έλα λίγο κοντά. Τι ύψος έχεις? 1,83. Ωραίο προφίλ έχει. Πολύ ωραίο προφίλ και ωραία μάτια. Κάπως ένα μπουτ σώμα βλέπω όμως, κάπως βαρύ, δεν καταλαβαίνω. Θα δούμε μαγιό. Οπωσδήποτε θα δούμε μαγιό. Μαγιό, μαγιό. Γιατί με αυτό είναι λάθος όλο. Όλο το παντελόνι δηλαδή. Παιδί μου. Ας μην το βάζεις. Πολύ βαρύς. Φανταστική ταβέρνα, παιδιά, εκεί, όντως. Μιλάς για ταβέρνες και πεινάμε τώρα κι εσύ. Φανταστική ταβέρνα, δεν έχετε φάει. Δεν έχουμε φάει, δεν μας έχεις πάει. Για να δούμε αυτό το αγόρι. Δεν μας πάει αυτό το αγόρι, να μας πάει. Έλα, πάρα πολύ όπως είσαι, πόζες. Βέβαια, τι. Αλίμονα μου δεν κάτσεις. Να βλέπουμε και το πόδι. Ωραία πατούσα έχεις. Τακ. Η πόζα πατούσα μου βγήκε αθόρμητα. Ήτανε βέβαια λίγο λάθος. Το κατάλαβα και το διόρθωσα αμέσως. Έχεις πάρα πολύ ωραίο προφίλ. Πάρα πολύ ωραίο προφίλ, όντως. Θέλεις να κάνω και με κύβο? Θέλεις. Να με. Ένα κύβο, ψηλό ή χαμηλό? Εδώ. Εκεί. Ένα κύβο εκεί, παρακαλώ. Πόσο μεγάλο? Εντάξει, το έχουμε. Σου κάνει. Ελά, ακριβώς τον φέραμε, όσο ζήτησες. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Με τον κύβο είχα σκεφτεί κάποιες πόζες, γι' αυτό και τον ζήτησα. Και νομίζω ότι μου βγήκανε. Γιατί κάνεις τα χείλη σου έτσι όταν ποζάρεις? Ας τα χαλαρά. Γιατί έχει ωραία χείλη. Mm. Έχει πολύ ωραία χείλη, αλλά τα και κάνει λίγο duck face. Το πόδι το τεντώνεις εκεί. Γιατί το κάνεις σαρούχι, μην τα κάνεις σαρούχια. Είσαι αρκετά βαρύς, ειδικά στο κάτω μέρος. Είχες πιο πολλά κιλά και τα έχεις χάσει. Ήμουνα 100 κιλά κάποτε. Πολύ κάποτε. Πριν 3 χρόνια περίπου είχα ένα τραυματισμό. Το ξεπέρασα, προχώρησα. Έχασα 25 κιλά και τα ξαναπήγα από την αρχή. Αλλά πιο σωστά. Πολύ γυμναστική, γιατί πάνω γυμναστική, είσαι... Ναι, ναι. Τα πόδια μου δεν χάσανε καθόλου. Είναι έτσι τα πόδια μου. Θες να ανεβάσεις λίγο το μαγιό ή το έχεις κατεβάσει τόσο πολύ, επικίνδυνα πολύ, ναι. Αλλά δεν φαίνουν τα πόδια σου έτσι. Τέλεια. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Ωραία δυνατά, αλλά βαριά. Εντάξει, έχει φανταστική μούρη, ε. Η μούρη είναι όνειρο. Η μούρη είναι εδώ, που κατεβαίνει η μύτη ευθεία με τα μάτια και τα χείλη. Τα χείλη είναι φανταστικά. Έχει γωνίες. Το σώμα όμως, Δημήτρη. Το σώμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι να γραμμώσεις. Πρέπει να κάνεις αερόβια μόνο. Αερόβια. Άμα μου πείτε να κάνω μόνο αερόβια, θα κάνω μόνο αερόβια. Ό,τι μου πείτε, εγώ θα ακολουθήσω. Εγώ δεν είμαι γυμναστής. Όχι. Θα στα πει ο Άγγελος. Εγώ θέλω.
Εγώ θέλω αερόβια, βασικά, και θέλω και πιο πολλούς ώμους. Είμαι διατεθειμένος να το κάνω. Για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι για εσάς. Θα ψηφίσω ναι, επειδή θα το κάνεις για μένα. Είσαι κούκλος. Ευχαριστώ. Μόλις πήρα το πρώτο νέο από τον Μπράτη, λέω το έχουμε. Είναι ένας κριτής ο οποίος εντάξει δίνει ευκαιρίες, αλλά είναι και αυστηρός. Κοίτα, έχεις αυτή την ομορφιά που είναι, δεν είναι κλασική. Μάλλον είναι και κλασική, είναι και ιδιαίτερη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Αν μαλακώσουν όλα επάνω στο σώμα σου, με αυτή την άγρια κλασική και όχι κλασική ομορφιά που έχεις, θα είσαι παιδί για φίλημα που λένε. Θα το κάνω, θα το κάνω. Άντε να σε δω, εγώ θα δώσω την ευκαιρία. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Είσαι πάρα πολύ όμορφος και πιστεύω θα το δουλέψεις. Θα το κάνω γιατί βάζω στόχους και πετυχαίνω σιγά σιγά αυτά που θέλω. Τέλεια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Για μένα το σώμα σου θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν θεωρώ εγώ από τη δική μου πλευρά, έτσι όπως το βλέπω, ότι υπάρχει ο χρόνος αυτή τη στιγμή για να γίνει όλο αυτό. Δηλαδή για να δω το αποτέλεσμα που εγώ φαντάζομαι ότι θα ταιριάξει με αυτό το συγκλονιστικό πρόσωπο. Λυπάμαι. Okay. Από μένα είναι όχι. Προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσες να κάνεις καριέρα μόνο με τη μούρη σου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή πας σε ένα πρακτορείο, τα πρώτα σου λεφτά που θα βγάλεις θα είναι τύπου beauty. Έχεις μία πάρα πολύ ωραία βάση και έχεις το πιο σημαντικό χαρτί που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τη μούρη σου, την νεανικότητά σου και το ύψος σου. Του χρόνου θα είμαστε εδώ. Εάν τα κάνεις με έναν ειδικό, εσύ μπορεί να βγάλεις πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή είσαι λίγο σούμο, είσαι λίγο Cobra Kai. Δεν είσαι μοντέλο, ενώ είχες όλη η βάση είναι εκεί, να ξέρεις. Θα μπορούσες. Όχι φέτος. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Καλή συνέχεια, γεια. Μη χαλιέσαι. Εντάξει. Γιατί μακάρι να είχα και τη μούρη σου και να είχα και τα νιάτα σου. Απλώς είσαι ντούκι. Γεια σου. Μου στεναχωρηθείς. Όχι, καλά, καλά. Κούκλος, παιδιά, αυτός. Τον έκοψες, καλή, τι κούκλος. Μα είναι κούκλος όμως, ντούκι. Δεν σε πιάνω όμως, τα καθόλου. Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ντούκι. Κατάλαβα πώς μου το είπανε, ότι είμαι αρκετά γυμνασμένος για αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή. Αλλά δέχτηκα βέβαια και πολύ θετικά σχόλια. Πες το. Περάσαμε για λόγο όκου. Μόνο αυτό. Έλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν πέρναγα, τι αποτέλεσμα θα είχα και πόσο θα στέγνωνα. Μόνο όγκος ήταν το θέμα. Τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό το χάνεις. Στεγνώνεις, συνεχίζεις, δεν τελειώνει τίποτα. Όχι. Θα δω τι μπορώ να κάνω για το GNTM5 και κατά πόσο είναι εφικτό αυτό που μου είπανε. Αν πάνε όλα καλά, του χρόνου θα σας ξαναδώ. Εσύ πεινάς λίγο, ε. Εγώ πεινάω γενικά. Ναι, πεινάει, πεινάει. Γουργουρίζει η κοιλιά μου από την πείνα. Θέλω να φάω μία κρέπα. Ωραίο το κρυτσίνι. Εγώ έφαγα ένα τοστάκι το πρωί. Πεινά. Ζυψάς. Πάντα πεινάω. Πεινάμε. Όχι, και εγώ πεινάσα. Θες τραχανά. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι το break για φαγητό. Με τέλεια τα pancakes. Σε μένα το λες, εγώ τα είχα για πρωινό φρέσκα. Ένα καζάνι τυπί δεν έφερες. Το στομάχι μου το ακούτε. Λατρεύω τα κοκάκια. Μπακλαβάς. Πω πω, τρελαίνομαι για σου. Εκμεκ. Δηλαδή μια σοκολατίνα τώρα. Εγώ μια προβατίνα θα ήθελα. Παραγωγή, παρακαλώ μια πάστα αμυγδάλου. Και μια προβατίνα. Να ρωτήσω κάτι, παιδάκια μου, όμορφα. Έλα. Πίνασε κανείς. Ναι. Τι ρωτάς, καλέ. Ρε, τι παιδί είσαι εσύ. Το μόντελινγκ δεν μου αρέσει. Το λατρεύω. Εγώ δεν μπορώ να σου δώσω, ναι. Όλα ανάποδα. Λέγομαι Κυβέλη Χατζιευστρατίου, είμαι 18 χρονών και έρχομαι από την Κέρκυρα.
αγαπώ το χώρο του modeling γιατί αγαπώ τη μόδα σε κάθε μορφή της, επειδή τη βλέπω ως τέχνη, στα κοσμήματα, στα ρούχα, στα παπούτσια, στα πάντα. Πιστεύω ότι το επόμενο GNTM πρέπει να έχει τόσο εμφανισιακή δύναμη αλλά και πνευματική και γενικότερα πιστεύω ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις. Είναι πολύ beauty αυτά, μου αρέσει. Εντάξει, καλιά μου ήταν εδώ, θα λύγε... Συγκλώ. Σαν άνθρωπος, είμαι αρκετά ανυπομονή. Οπότε, κάπως έτσι νιώθω και τώρα. Όπως άνοιξα την πόρτα και περπατούσα προς τους κριτές, ένιωσα ξαφνικά εκεί που ήμουν χαλαρή το άγχος μου να εκτοξεύεται. Και εκεί ξεκίνησα μια συζήτηση μέσα μου. Σταμάτα, μην το κάνεις, μα όχι. Γεια σας. Γεια σου. Καλώς την. Λέγομαι Κιβέλη. Ωραίο όνομα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο όνομα, ναι. Είμαι 18 χρονών και είμαι από την Κέρκυρα. Την Κέρκυρα από πού? Από το Βυρό. Δεν το ξέρω. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια πηγαίνω κι εγώ. Έχουμε καταγωγή από την Κέρκυρα, α, ναι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Μπράβο. Και μα τον Άγιο Σπυρίδωνα, πώς βρέθηκες εδώ? Μετακόμισα από την Κέρκυρα πριν από ένα χρόνο και ήρθα στην Αθήνα για να κυνηγήσω μόνη μου το στόχο μου. Ο οποίος είναι? Δηλαδή, να φτάσω στην κορυφή στο GNTM και γενικότερα στο χώρο της μόδας. Πόσο ύψος έχεις? Είμαι 1,74 και κάτι. Και κάτι. 1,75. Άρα 1,74 και 3, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Δεν το λες, παιδί. Δεν χρειάζεται το και κάτι. 1,74. 1,74. Θέλω να τη δούμε πιο κοντά. Ναι, θέλεις να έρθεις λίγο πιο κοντά, να σε δούμε. Εκεί είσαι οκ. Okay. Έχουμε και το COVID, όπως καταλαβαίνεις. Για κάνε μας προφίλ. Βγήκανε και την άλλη. Κοίτα να δεις. Ωραίο πρόσωπο. Μπράβο, Κιβέλη. Έχεις πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που θυμίζει και αγόρι την έχεις προφίλ. Ναι. Πόσο άγχος έχεις τώρα? Εγώ. Γενικά προσπαθώ να μην έχω, επειδή είμαι πολύ αγχώδης. Αλλά τώρα, from scale 1 to 10, πόσο? 1 to 10 είμαι 5. Ωραία. Okay, στη μέση. Πήγαινε να βάλει ένα μαγιό. Για να δούμε πού θα πάει μετά το μαγιό. Θα κατέβει, θα ανέβει. Το παντελόνι μου δείχνει ένα γοφό. Να σου πω κάτι, δεν θα τα λίγο πόδι, λίγο τα αλλιάψει. Θέλω να τη δω με το μαγιό. Γιατί έχει ωραίο πρόσωπο, δεν μπορώ να καταλάβω το σώμα σε αυτό το παντελόνι. Ενώ μου αρέσει σαν look, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί έκανε βαριά τα... Ναι, αυτό. Α, για να δούμε. Ωραίο απλό μαγιό. Και πίσω και ξανά έλα. Το χέρι στη μέση. Το χέρι δεν χρειάζεται στη μέση. Απλά. Μπράβο. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις κοντό μαλλί, γιατί δεν το τολμάνε πάρα πολλά κορίτσια, η αλήθεια είναι, αλλά εσύ φαντάζομαι θα έχεις καταλάβει, έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο, οπότε το κοντό μαλλί σου ταιριάζει. Γι' αυτό το τόλμησα. Και εμπνεύστηκα από την Λίντα Ευαντζελίστα, δηλαδή ήθελα πάρα πολύ καιρό, επειδή έβλεπα φωτογραφίες της, ήθελα πάρα πολύ καιρό να τολμήσω κάτι τέτοιο. Θέλετε να δούμε poses? Θέλετε να τις δείξουμε μια φωτογραφία? Ναι. Οπότε θα δεις μία φωτογραφία, λοιπόν, από κάποιο παλιότερο GNTM και σε αυτή τη φωτογραφία θα το έχεις σαν reference. Να, η Casey. Είναι celebrate your body και θα πρέπει να το πάρεις αυτό και να το κάνεις δικό σου. Το μικρόφωνο είναι το ντους. Ωραία. Όταν είδα τις φώτο της Casey, κομπλέρα πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τις πιο δύσκολες φωτογραφίσεις. Οπότε εκεί πέρα αγχώνομαι ακόμα παραπάνω. Και τα χέρια κάτω, γενικά, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις ακριβώς το ίδιο. Και να γυρίσεις, δηλαδή είναι ένα fun πράγμα αυτό. Δηλαδή κάνεις ένα ντους και είναι όμως fun. Μπράβο, έλα. Ξανά, έλα. Χαμόγελα, μπράβο. Να δούμε και κάτι άλλο γενικά. Εγώ θα θέλω να δω και άλλη εικόνα.
Γιατί είναι ένα κορίτσι που έχει ένα πολύ beauty πρόσωπο. Να δούμε δηλαδή κάτι, φαντάζομαι τώρα να είναι μια φωτογράφηση που να έχεις ίσως κάποιο κόσμημα. Okay. Με πολλά δράματα. Μπορεί να είναι και απλό, δηλαδή ουσιαστικά να αλλάζει λίγο το πρόσωπό σου χωρίς... Μπράβο, χωρίς να έχεις χέρια δηλαδή στο πρόσωπο. Νιώθω μια μηχανία, οπότε μπροστά τους απλά παλεύω μέσα μου να βγάλω αυτό που είμαι. Ωραία, Κυβέλη μου. Θα σου πω τώρα τι γίνεται, ότι πολλές φορές έρχονται κορίτσια εδώ ή και αγόρια, που είναι όμορφα, γιατί είσαι όμορφη πολύ, αλλά έχουν μια ενέργεια πολύ από το άγχος ίσως που τους καταβάλει, έχουν μια χαμηλή ενέργεια. Και σκέψου εμάς τώρα που βλέπουμε τόσο κόσμο, να έρθει ένα κορίτσι αγόρι και να μιλάει. Και να μιλάει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σε τέλος, δηλαδή, λες, σου ρυφάει την ενέργεια, πέφτεις. Κατάλαβα. Ας πούνε οι συνάδελφοί μου τώρα στην αρχή και μετά εγώ. Ωραία, λοιπόν, Κυβέλη. Έχεις ένα συγκλονιστικό πρόσωπο που είναι κάτι ανάμεσα σε αγόρι-κορίτσι, που το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο. Έχεις στεγνό σώμα από τη μέση και πάνω, που είναι σαν αγορίστικο, και ξαφνικά έχεις μια περιφέρεια πάρα πολύ θηλυκή. Κάτι που οι περισσότεροι θα το βρίσκανε δύσκολο. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ φρέσκο. Μ' αρέσει που είσαι κόντρα ρόλο σε όλα αυτά που πιστεύουμε. Δεν θα ήθελα να χάσω το θηλυκό κομμάτι στο σώμα σου, γιατί έχεις από τη μέση και πάνω όλα αυτά τα αντρικά χαρακτηριστικά και ξαφνικά από τη μέση και κάτω γίνεσαι πιο Αφροδίτη. Είναι ένας τρελός συνδυασμός και είναι πράγματα που μου αρέσουν, οπότε από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυβέλη μου, είστε σε γλυκιά. Το κοντό μαλλί βοηθάει στους ανθρώπους που έχουν πολύ ωραία χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, δεν κρύβει από τη λάμψη τους, την ομορφιά τους, τη φρεσκάδα τους, δεν κλέβει την παράσταση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χαμόγελό σου, τα μάτια σου, τα χρώματά σου. Το πρόσωπό σου έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά μου κάνει λίγο πιο σλάβικο, λίγο πιο Βόρεια Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το σώμα σου τώρα θα το παραβλέψω, ενώ θέλει λίγο δουλειά, εγώ θα επιμείνω. Okay? Γιατί βλέπω κάτι σε σένα που θα ήθελα να το ξαναδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε από μένα θα είναι ένα ναι, να δώσω την ευκαιρία να σε ξαναδούμε, να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έφυγε ένα βάρος. Αλλά προς τα αριστερά μου ερχόντουσαν τα δύσκολα. Λοιπόν, Κυβέλη. Σταμάτα εσύ. Ένσταση, κύριε Πρόεδρε, πειράζει. Έχω μάθει εδώ το κορίτσι από το Λος Άντζελες που αρέσει τα πάπια. Κατάλαβε. Λοιπόν. Ό,τι μαθαίνεις αυτή τη ζωή. Κυβέλη μου, ήρθες καταρχήν, μου είπες ότι είσαι από την Κέρκυρα, μου άρεσε αυτό. Γιατί θέλω να υποστηρίξω. Αλλά όχι, ουσιαστικά μου άρεσε πάρα πολύ το πρόσωπό σου. Όταν μπήκες μέσα, ήταν το πρώτο πράγμα που είδα. Και βέβαια, όταν μπήκες μέσα, είπες ότι θα ήθελες να φτάσεις και στην κορυφή. Βέβαια, το body language το δικό σου δεν το αντιπροσωπεύει αυτό ακόμα. Είσαι λίγο κάπως πιο σφιγμένη. Συγγνώμη, διακόπτω. Ναι. Δεν νιώθω αυτή τη στιγμή τόσο πολύ ότι σας έχω δείξει το 100% του εαυτού μου. Γιατί εντάξει, είναι η πρώτη μου επαφή με αυτό, πρώτη φορά κάνω πασαρέλα. Νιώθω αρκετά εκτεθειμένη. Θα πας λάθος. Γιατί εδώ έρχεσαι να πάρεις μια δουλειά. Και ναι. Εσύ είσαι μοντέλο. Είναι και έρχεσαι σε εμάς να πάρεις μια δουλειά. Ναι. Δεν θα πεις στον πελάτη. Δεν βλέπετε αυτό που θα σας δείξω στη φωτογράφηση. Δεν θα σε κλείσει. Όχι. Αυτό θέλω να πω ότι είναι λάθος η στάση μου. Ακριβώς. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και ότι αν μου δώσετε μια ευκαιρία, προφανώς την επόμενη φορά θα έρθω 100% εαυτός μου και θα δείτε ποια πραγματικά ήθελα να δείτε. Αν έρθει 100% και περάσει, μετά μιλάμε για σπίτι. Αλλά ξέρεις, ξεκινάει από το θέλω να φτάσω στην κορυφή. Το body language μου λέει κάτι άλλο. Γενικά είσαι αγχωμένη, είσαι μαγωμένη. Η κυρία Ισμήνη έδειχνε λίγο να αποφάσιστη για την απάντησή της. Και αυτό λίγο με άγχωσε. Ήτανε και λίγο πιο αυστηρή, θα έλεγα, από όσο την περίμενα. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή την απάντηση που θα δώσω, θα μπορέσω να δω κάτι παραπάνω που αυτή τη στιγμή δεν το έχεις βγάλει. Φαίνεται ότι έχεις τη διάθεση παρόλα αυτά. Έχεις έτσι μια γλυκύτητα και μια... Δηλαδή, ακούς αυτά που λέμε. Οπότε είναι ναι και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθεις καλύτερα τώρα? Ναι, πολύ. Σου έφυγε λίγο το άγχος? Ναι. Εντάξει. Νιώθω πολύ καλύτερα. Θέλω να μάθω και τη γνώμη σας, βέβαια. Ευχαριστώ. Να στην πω. Το συνηθίζω. Εντάξει, σου τα είπαν τα παιδιά. Έχεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Έχεις πολύ ωραία ζυγωματικά.
Μ' αρέσουν οι γωνίες σου γιατί κάνουν κάπως αντρικές, επειδή είναι έντονες. Όταν λέμε αντρικό, μην φαντάζεσαι ότι μοιάζει με, και λέμε, μοιάζει με αγόρι. Είναι στο δικό μας. Είναι γουνάκι πιο ευθεία εδώ. Δεν είναι, μοιάζει είναι σωστά. Με αγόρι, κορίτσι και πολύ ωραίο κορίτσι. Μοιάζει, τα χείλη σου είναι πολύ σχηματισμένα, μικρή μητούλα, πολύ ζωντανά μάτια. Ωραίο σώμα. Δεν με πειράζει το να είναι πιο curvy κάτω. Με πειράζουν όμως οι αστράγαλοι σου. Ναι. Και αυτό δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Αυτό δεν αλλάζει, ναι. Τα άλλα θα αλλάξουν, ναι. Θα το ξεκλέψω με το υπόλοιπο. Ναι, δεν μπότες. Εμφανισιακά, ναι. Ίσως και αυτό. Έλα, είναι πολύ γλυκιά. Λοιπόν, κοίταξε. Φυσικά και, δεν μπορώ να σε κόψω και τις αστραγάλους σου. Δεν το καταλαβαίνεις. Απλώς εγώ πρέπει να πω και αυτό που μετά, αν το ξαναδώ, πάλι θα το κοιτάζω. Έχω τις δικές μου αιμονές. Φυσικά είναι και από μένα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Πέρασες. Είσαι στο bootcamp. Bootcamp με άλλη ενέργεια, ενθουσιασμό και να μας έρθεις έτοιμη. Σας το υπόσχομαι. Ενέργεια θέλουμε να δούμε σίγουρα ενέργεια. Βεβαίως. Τώρα. Και φορά κάλτσες. Γεια σας. Γεια. Νιώθω τρισευτυχισμένη που έχω περάσει, πόσο μάλλον με τέσσερα ναι. Το ότι δείχνω λίγο πιο συνεσταλμένη αυτή τη στιγμή είναι το ότι με ψηλό απογοήτευσα. Τέσσερα ναι. Θέλω στο Indie Catwalk να πάω και να πάθουν όλοι σοκ, να μείνουμε το στόμα ανοιχτό και έτσι θα γίνει. Τι γνωρίζεις από τη Μόρ? Είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι σφουγγάρι. Ήρθες εδώ για να μάθεις. Εδώ δεν είμαστε το Hogwarts σχολείο για μοντέλα. Και θεωρώ λίγη αδικία. Έχεις κάνει όλα λάθος σήμερα στο casting. Δεν είμαστε σχόλιο, είμαστε διαγωνισμός. Δεν μπορώ να υποστηρίξω όλο αυτό το πράγμα εγώ. Συγγνώμη, τι μαυρισμένο αυτό. Α, τι τζέντλεμα. Λοιπόν, αν θα ήθελες, 6, 9, 8, 7, 4, 4, 5, 6, 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
περίεργο, πολύ κοιτάει. Πολύ κοιτάει και θα τα πούμε μετά. Εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ. Κατάστρεψα, θα τα πούμε μετά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν θα παίξω κάποιο ρόλο για να με περάσουν. Θα είμαι ο αυτός μου. Άλλοι φίλοι μου με λένε ιστορία, γιατί έχω όλες ιστορίες να λέω, γιατί κάνω πολλά πράγματα. Άλλοι φίλοι μου με λένε αισιόδοξοι, άλλοι με λένε αυτό που είμαι. Είναι 100% θα είμαι αυτός που είμαι. Αν κάνω καλώς, δεν κάνω. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Όπα, μπήκε πολύ φορτσάτος. Για πάμε. Τσαρουχής. Όχι, μουστάκι. Α, πολύ δικός μου αυτός. Λατρεύω, μουστάκι. Έλα, έτσι, μπράβο, πάνω μας. Όπα, και μάτια. Κομμάτι σου κλείσε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, στο Ρο Σημάδι. Συγγνώμη, καλησπέρα. Ονομάζομαι Κατσανέας Γεράσιμος. Είμαι 24 ετών. Είναι 6 τα πραγματάκια τα οποία κάνω και αγαπάω, που συνεχίζω να ονειρεύομαι. Είμαι ηθοποιός, είμαι θεατρικός παραγωγός, είμαι συγγραφέας, είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι επαγγελματικά 14 χρόνια, είμαι προπονητής ποδοσφαίρου, προπονώ 90 παιδάκια και έχω και καΐκι τώρα, είμαι και ψαράς. Καΐκι! Περνάς. 7. Ναι, ναι. Τώρα, λόγω της καραντίνας που κλείσαν τα θέατρα και κλείσαν όλα, αγόρασα ένα καΐκι που ήταν ο πατέρας μου ψαράς και πήγαινα και πάλευα με τα κύματα και βγάζαμε ροκάμαρα. Ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά στη ζωή μου χωράνε γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ. Γενικά λατρεύω το να ονειρεύομαι. Μπορεί να κάτσω να βλέπω τη θάλασσα, το πέλαγος και να ονειρεύομαι κάθε φορά και κάτι διαφορετικό και να βάζω στόχο να το καταφέρω. Στο TNTM δήλωσα συμμετοχή γιατί είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα. Το modeling είναι το 7ο κομμάτι και το τελευταίο από το puzzle, θεωρώ. Είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ και θεωρώ ότι μπορώ με την πολύ σκληρή δουλειά να καταφέρω να φτάσω εκεί που πρέπει να φτάσω.
Μάκη, σε αυτή τη βάρκα, σε αυτό το καίκι το όμορφο, είσαι μοναχός. Πήγαινε στο GNTM για να βρεις παρέα και ναύτες. Και για πες μου, δηλαδή από όλα αυτά τα 6 διαφορετικά πράγματα που κάνεις, τι είναι αυτό που σε απασχολεί περισσότερο, αυτό που σε ενδιαφέρει κιόλας? Όλα είναι ένα puzzle. Το κάθε κομμάτι του puzzle είναι ένα από τα όνειρά μας. Όλα αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμής είναι κάτι που αγαπάω. Ένα από αυτά λοιπόν που δεν έχω καταφέρει ακόμα, γιατί δεν το έχω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω τολμήσει, δεν το έχω επιχειρήσει να το δοκιμάσω, είναι το modeling. Το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και πραγματικά είναι ένα από τα όνειρά μου. Είναι το 7ο κομμάτι του puzzle. Και λεφτά αυτή την περίοδο από πού βγάζεις, από το καϊκί? Δυστυχώς, επειδή έκλεισαν όλα, ναι, πιστεύω ότι καμία δουλειά δεν έχει ντροπή. Έτσι. Ναι. Και επειδή δεν το λέω ούτε για να φανεί μεγάλο, okay, επειδή το λέω για να δώσω δύναμη κι εγώ σε κάποιους άλλους, ότι όταν, επειδή πέρασα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, επειδή ήταν λίγο άρρωστος ο μπαμπάς μου και δούλευε η μάνα μου 20 ώρες τη μέρα, στα 18 μου χρόνια έφυγα από το σπίτι, είχα 20 ευρώ στην τσέπη, είπα ψέματα στη μητέρα μου ότι έχω ένα χιλιάρικο, πήγα έμενα σε μαγαζιά στην αρχή και λέω δεν το βάζω κάτω, θα κάνω αυτό που αγαπάω. Παίζω ποδόσφαιρο 14 χρόνια, πήρα μεταγραφή, μετά ήρθε το θέατρο, γράφω. Είμαι σε γράφω, βγάλει βιβλίο και γράφω συνέχεια. Το οποίο ένα θέατρο μου το έκανε επαγγελματικά 2 χρόνια. Και μετά, τώρα μέσα στην καραντίνα, επειδή μου όλα αυτά που γινόταν με τους ηθοποιούς, είπα, Μάκη, πρέπει να δώσεις στους επόμενους ηθοποιούς, ακόμα και στον εαυτό σου, το άστρο να μην σταματήσουν να ονειρεύονται. Γι' αυτό και άνοιξα την εταιρεία παραγωγής. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ οικονομικά να το κάνω, αλλά το κατάφερα. Και έχεις εταιρεία παραγωγής τώρα? Ναι, έχω δικιά μου εταιρεία παραγωγής. Έχεις ανεβάσει κάποιο έργο? Βεβαίως, 2 χρόνια έχω πάει. Έχω πάει ένα δικό μου 2 χρόνια έργο. Έχω κάνει και το συμπαραγωγό. Ποιο έργο? Σιλάχ. 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 Βρε, τι παιδί είσαι εσύ, δηλαδή έχεις κάνει τόσα πράγματα, τόσα. Έλα εδώ, γιατί εσύ κοιτάς και στα μάτια τους άλλους όταν μιλάς και αυτό το βλέμμα. Το καπετανάκι έχει... που είχε ντούκλε το μουστάκι στο κερατσίνι. Φοράω και καπέλο καπετανίστικο, έτσι. Προφίλ. Απ' την άλλη. Σιγά, βρε. Για κάνε μου και έτσι. Ύψος. 1,84. Καλώς. Απλά εγώ θα σου κάνω τη δύσκολη ερώτηση. Το modeling σ' αρέσει ή απλά θες απλά την αναγνωρισιμότητα, τη μεγαλύτερη δημοσιότητα που θα σε βοηθήσει, είναι σίγουρα, στη δουλειά σου? Θα είναι ειλικρινέστατη η απάντηση που θα δώσω. Το modeling δεν μου αρέσει. Το λατρεύω. Αλλά σίγουρα, σαφέστατα, θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο να προωθήσω τον εαυτό μου στα υπόλοιπα. Άρα, ξέρεις καθόλου από μόδα? Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να το παίξω ότι είμαι ψαγμένος, γιατί δεν είμαι ψαγμένος, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή το, αυτό, συγγνώμη. Σαν πίνακας από τσαρούχι, δεν βγαίνει, ναι. Δεν πας να βάλεις ένα μαγιό και να έρθεις, ναι, με το μουστάκι σου και να μας δείξεις ότι το μουστάκι είναι τα λεφτά όλα? Τρέχοντας, τρέχοντας. Όχι, όπως είναι το τρέξιμο. Επειδή κάνω πάρα πολύ γυμναστική και χειρονακτική, αλλά και γενικά κάνω γυμναστική, λέω, Μάκη, πήγαινε βάλει το μαγιό και δείξε και τα ποδοσφαιρικά πόδια που έχεις και το ωραίο κορμί που έχεις. Έτσι, μπράβο. Έλα, ρε εσύ. Πολύ γρήγορα. Πόζες. Αυτή είναι η πόζα της ποινίας. Είναι, αυτή, ναι. Αυτή είναι η περσινή μασχάλη. Αυτή είναι η περσινή μασχάλη. Κανένα. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Κάτι πιο ρομαντικό. Όλο σκάζει και ένα χαμόγελο. Κοιτάει εκεί που πρέπει. Δεν χάνει το βλέμμα του, ότι φακό είναι συγκεντρωμένος. Εντάξει, ωραίος. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος? Αγαπημένος μου ρόλος, σίγουρα η κωμωδία. Αλλά είναι μεγαλύτερη πρόκληση να κάνεις δράμα. Μπορώ να πω... Κάνε. Δράμα. Ω! Εντάξει. Αγαπημένο. Φίλος μου. Α. Το καλύτερο είναι όταν μου λένε ότι κάνε κάτι τραγικό. Δηλαδή σαν ηθοποιός. Πόζες με τραγωδία. Έπεσα στα πατώματα και έκανα τραγωδία, ούλιαζα. Έκανα έτσι, έτσι, έπαιρνα πόζες. Ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Γιατί είναι με βάση το στοιχείο μου σαν ηθοποιός και συνέδεσα τη μόδα και αυτό
Είσαι όμως, βρε παιδί μου, ηφαίστειο, τύπου δεν σταματάει με τίποτα. Λάβα, πετάγεται, κοίτα, καίει όλα, χαμός. Είσαι πραγματικά απίστευτος. Τέτοια ενέργεια, τόσο καλό παιδί φαίνεται να είσαι, εργατικό. Δεν σε σταματάει τίποτα, δεν φοβάσαι. Αξιοθαύμαστο αυτό, να ξέρεις πάρα πολύ. Το μοναδικό πρόβλημα είναι η υγεία. Όλα τα άλλα είναι εμπόδια τα οποία ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα. Όταν είχε η μαμά μου καρκίνο, πέρασε πριν 2 χρόνια. Παίρνω. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το παίρνω με τη θετική πλευρά. Την παίρνω, την πάω στο νοσοκομείο. Όταν την άφησα έξω από το νοσοκομείο, έκανε έναν αέρα απίστευτο. Κάνω έτσι, παίρνω το αμάξι και πάω να το παρκάω. Δεν βρίσκω πουθενά πάρκινγκ. Λέω τι θα κάνω, βλέπα κρύο, νεκαημένο, το αφήνω όπου να είναι. Την πάω, κάνει ραδιενεργό ιόδιο, βγαίνω. Βρίσκω χωρίς πινακίδες στα αμάξι. Λέω τι θα κάνω τώρα. Πάω, παίρνω το αμάξι και πάω στην αστυνομία. Η αστυνομία μου λέει πρέπει να πληρώσω ένα πρόστιμο τάδε και είχα ίσα ίσα λεφτά. Και για να φάω και για να βάλω βίζα για να γυρίσω. Πάω στο περίπτερο να πάρω κάτι να φάω και αφήνω το πορτοφόλι μου πάνω. Μου το παίρνουν το πορτοφόλι, μου το κλέβουν και έχω μείνει εκεί και χωρίς λεφτά. Πάω με το μετρό να γυρίσω. Και όταν πάω με το μετρό, μου έρχεται και λέω, κοιτάω και λέω. Όλα ανάποδα. Και εκεί έγραψα την κωμωδία όλα ανάποδα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ νομίζω είμαι έτοιμη. Καλά, εννοείται. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Το ότι είσαι μαχητής ζωής είναι από αυτά τα θετικά πράγματα που λες μοντέλο ψυχής, μοντέλο άνθρωπος. Τι καλά που ήρθες, τι καλά που θα σε δουν όλα αυτά τα παιδιά, να δουν ότι οι δυσκολίες, η ζωή τα φέρνει ανάποδα και τελικά εσύ έγραψες μία κωμωδία. Το συγκλονιστικό σε όλα αυτά είναι ότι έρχεται με ένα πακέτο που τα μάτια σου μου θυμίζουν το Μαρκουλάκι. Το μουστάκι σου να ξέρεις δεν θα στο ξυρίσω. Σου πάει. Ήρθες ο πρώτος άντρας με το σωστό μαγιό για τη μούρη σου. Είσαι λες και είσαι το 20 και δουλεύεις σε τσίρκο. Ναι. Είσαι συγκλονιστικός. Όταν βλέπεις κάτι συγκλονιστικό, ξέρεις ότι μπορείς να δουλέψεις μαζί του. Εσύ φέρνεις και όλο τον υπόλοιπο κόσμο σου που είναι υπερβολικά όμορφος και σε ευχαριστώ που ήρθες και είμαι πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συγγνώμη, έτσι. Πας καλά. Είμαι αρκετά... Δεν χρειάζεται να μας ζητάς συγγνώμη. Μας έχεις κατασυγκινήσει, γιατί πραγματικά φαίνεται να έχεις περάσει πάρα πολλά στη ζωή και παρόλα αυτά είσαι ένα παιδί που μπήκες μέσα και μας έχεις μεταδώσει αυτή τη θετική ενέργεια και μας έχεις ανεβάσει και εμάς, μας έχεις βάλει σε σκέψεις και μας έχεις κάνει να νιώσουμε ότι ένα παιδί που είναι δηλαδή το role model που λέμε για την ηλικία σου. Και έχεις προσπαθήσει για κάτι που δεν το γνωρίζεις αυτό το κομμάτι, δεν γνωρίζεις το modeling, αλλά λες ότι το αγαπάς. Και λες ότι θα το προσπαθήσεις και θα κάνεις τα πάντα. Και με όλα αυτά τα υπόλοιπα που έχεις πει, μου είναι αδύνατο να μην το πιστέψω. Οπότε και από μένα είναι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βρίσκεις τρόπους, διεξόδους θα έλεγα, ό,τι σου συμβαίνει, καλό, κακό, χαρούμενο, λυπηρό, να το βγάζεις, να το εξωτερικεύεις, να το κάνεις θετικό και να σου γυρίζει σε σένα ωραίο. Όλη την ασχήμια γύρω μας, όλη την κακία γύρω μας, είναι σαν να τη φιλτράρεις, να μπαίνει μέσα σου και να βγαίνει σαν καλοσύνη και να βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Απλά εγώ δεν μπορώ να σου δώσω ναι. Θα σου δώσω ρε φίλε μια μεγάλη αγκαλιά γιατί είσαι μεγάλος μάγκας. Αλλά δεν μπορώ να σου δώσω ναι εγώ, θα το δώσεις μόνος σου. Είσαι μάγκας. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρεις τώρα ότι έχεις περάσει, έτσι. Σου έφυγε... Που δεν έχεις κανένα άγχος, εντάξει τώρα. Είναι απίστευτο. Όταν μπορώ το κορίτσι μας εδώ πέρα το βλέπεις, παιδί μου. Το κορίτσι εδώ το βλέπεις που έχει πλαντάξει το κλάμα. Το έχεις κοιμηθεί. Γι' αυτό και εγώ έχω πάθει τώρα εγκεφαλικά. Εσύ ήρθες εδώ πέρα και μας έφερες τόσα πολλά συναισθήματα. Τόσα πολλά, μας έχεις όλους ανατριχιάσει. Δηλαδή, είσαι πραγματικά ένας όμορφος άνθρωπος. Όμορφος άνθρωπος. Πέρα από το ότι είσαι καλός και αυτό φαίνεται. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό που μου είπατε και
4 όχι να έπαιρναν από τη στιγμή που μου είπατε αυτό. Πραγματικά είμαι ολοκληρωμένος μέσα μου. Και πώς είσαι και ωραία, ρε εσύ. Και είσαι και κούκλος, ρε εσύ. Και είσαι και αυτές τις ματάρες τώρα. Και είσαι και σαν... λίγο πεταχτά, και είσαι και σαν τις 4 εποχές μαζί του Τσαρούχη. Δηλαδή τώρα παράτα μας. Εννοείται είσαι νέα από όλους. Είσαι υπέροχο. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Τιμή μας. Μακάρι να μην είχαμε COVID, τώρα σε πάρουμε όλη αγκαλιά. Άσε μας, μας συγκίνησες. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εντάξει. Εντάξει, Θεός. Role model, εντάξει. Make-up. Σμήνυμα. Τι έπαθες, παιδί μου, τι έγινε. Ποιο ήταν αυτό που σε άγγιξε περισσότερο. Παιδιά, έχει πει 15 ιστορίες και με άγγιξανε. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Πόζες. Οκ. Είναι λυρί. Είναι στυλ. Μπράβο. Τώρα μάλιστα. Α, τέλεια. Τι είναι αυτό τώρα, για Παναγία μου, φωτιά και λάβρα. Να η κατσαρίδα, δώστε. Είστε ρομπότο. Ωραία. Εφούλης. Κάνε και τα μαλάκια σου κάτω. Κάντε, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να κοιτάξω. Έλα. Εξάθρωση, λέγεται αυτό. Δώσε! Τσεπούλα, ένα. Τσεπούλα, δύο. Τσεπούλα, τρία. Τσεπούλα, τέσσερα. άσε με. Τρέχα, κάνε κανένα κατάλογο. Τσεπούλα, τέσσερα. Τι γίνεται. Ονομάζομαι Χριστιανά Κατσιέρη, είμαι 18 χρονών και έρχομαι από τον Πειραιά. Δήλωσα συμμετοχή διότι θεωρώ ότι έχω το κατάλληλο σώμα, χαρακτηριστικά προσώπου, οπότε σαν σύνολο πιστεύω κολλάει. Κορίτσι! Καλέ, κάτι γίνεται με το περπάτημα. Γεια σας! Γεια σου! Γεια σου! Πώς σε λένε? Με λένε Χριστιανά Κατσιέρη. Έρχομαι από τον Πειραιά και είμαι 18 χρονών. Μπράβο σου! Και τι κάνεις εδώ? Ο χώρος της μόδας γενικά με ενδιαφέρει και μου αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα από πιο μικρή να ασχοληθώ, διότι είχα το ύψος. Το οποίο είναι? 1,77. Οκ. Okay. Ναι. Και τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία που ενηλικιώθηκα, ήρθε. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτά τα παπούτσια τα έχεις αγοράσει για το casting, είναι κάποια φίλη σου? Δικά μου είναι. Ειδικά σου, τα έχεις βάλει, έχεις χορέψει πάνω σε αυτά τα παπούτσια? Όχι. Ωραία. Φάνηκε στο περπάτημά σου. Είναι σημαντικό να βάλεις ένα παπούτσι που θα νιώθεις άνετα και θα το έχεις λιώσει στο περπάτημα ή τουλάχιστον θα έχεις περάσει πάρα πολύ ωραία ένα βράδυ επάνω του. Γιατί τώρα στο περπάτημά σου. Δεν ξέραμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Να. Οκ. Πάει στα μαλλιά λίγο πίσω από τα αυτή για να σε δούμε λίγο. Οκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φυσικό σου χρώμα ποιο είναι στα μαλλιά? Είναι καστανό σκούρο. Σαν σκούρο, όπως είναι τα φρύδια σου. Οκ. Για έλα. Τα χείλη είναι έτσι σαρκώδη, χωρίς να έχεις πειράξει τίποτα. Τα έχω κάνει πριν καιρό. Και έχει μείνει. Τι άλλο έχεις κάνει? Τίποτα άλλο. Είμαι 18 χρονών. Ωραία, γι' αυτό λέω. Οκ. Σε ευχαριστώ. Θες σου.
Στα 18 παιδιά μπορούμε να ξεκινήσουμε να πειραματιζόμαστε. Λίγο. Είσαι ενήλικη. Ναι. Όχι, όχι. Παιδιά, όχι, τι όχι. Να. Διαφωνώ, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η μόδα όμως. Ούτε και εμένα. Σαν μόδα δεν μ' αρέσει, δεν θα το πρότεινα στην κόρη. Είναι μόδα τελικά αυτό το αλλά... πράγμα. Είσαι 18 χρονών. Είσαι ανάμεσα κάτι σε Drew Barrymore και σε Courtney Love. Ναι. Με στενοχωρεί αυτό το πράγμα γιατί το βλέπει συνέχεια και δηλαδή. Θέλεις να βάλεις ένα μαγιό να. Και να βγάλεις και τα παπούτσια. Μπράβο, να δούμε κάτι. Να είσαι πιο άνετη και ο εαυτός. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτά τα χείλη δεν ξέρω για σένα δεν είναι απαγορευτικό αυτό το πράγμα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ έντονα. Γιατί πώς θα το δουλέψεις αυτό στην έκφραση στο. Δεν. Γιατί πες ότι είσαι ένα κάτω που το ξεκλέβεις. Στη φωτογράφηση φαίνεται ξεκάθαρα, μα το είδαμε όλοι μας. Αλλά δεν μπορείς να τους πεις κάτι. Δηλαδή το βλέπω και τόσο πολύ και στην Αμερική. Καλά, στο Λος Άντζελες είναι αστείο. Είναι η Μέκα αυτού του πράγματος. Δηλαδή. Όλοι. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ωραίο μαγιό, ωραίο σώμα. Θες να πας και πεις. Ναι, να δούμε λίγο. Δεν έχει διορθωθεί το περπάτημα πάντως που πήγανε τα παπουτσάκια. Ωραία, ας πούμε ότι μαθαίνει το περπάτημα το υπόλοιπο. Θέλεις να πιάσεις τα μαλλιά σου πάνω, να σε βλέπουμε και να φέρουμε ένα... Έχουμε μωρομάντιλα, παιδιά, να ξεβαφτείς. Καταρχήν τώρα που κάτω. Χάλασε το make-up είναι πιο ωραίο από αυτό που έχεις κάνει, να ξέρεις. Ωραία. Με τι θέλεις να ασχοληθείς στη ζωή σου, τώρα που είσαι θέλω τόσο νέα. Θέλω να ασχοληθώ με το modeling. Mm-hmm. Εκτός από αυτό, θέλω να φτιάξω μια δική μου επιχείρηση. Που θα είναι τι. Θέλω να έχει σχέση με τη μόδα. Ωραία. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι ακριβώς. Δηλαδή τι, όταν λες μια επιχείρηση τι. Μια επιχείρηση. Μόδα, τι σημαίνει. Το έχεις σκεφτεί, καλλιτικά, είναι κάτι ρούχα. Και τα δύο θέλω να συνδυάζει. Και τα δύο. Εσύ τι γνωρίζεις από τη μόδα. Δηλαδή, θέλω να ασχοληθώ με τα ρούχα. Μιλάς σε ανθρώπους που ξέρουν από ρούχα. Ναι. Πες με ένα σχεδιαστή που λες, να, αυτόν τον έχω για πρότυπο. Μ' αρέσει πολύ η Coco Chanel. Από Έλληνες... ο Βρετός Βρετάκος. Ο? Ο Βρετός Βρετάκος. Α, οκ. Okay. Ναι. Αυτούς. Γενικά δεν το έχω ψάξει πολύ. Δεν έχω ξαναδουλέψει πάνω σε αυτό και θέλω να μάθω. Εντάξει, είναι και μικρή. Είναι πολύ μικρή, είναι και ναι. Μικρή για να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω. Δεν έχει καμία. Ωραία, θέλεις να δούμε κάποιες πόζες, πώς κινείσαι γενικότερα. Πόζες. Ναι, γενικότερα, έτσι λίγο να δούμε λίγο το σώμα σου να κινείται, να σπάει. Και προφίλ και να κοιτάς κι αλλού. Ωραία, τι θα ήθελες από εμάς, εκτός να σε περάσουμε στην επόμενη φάση. Δηλαδή, τι περιμένεις, να μπεις στο GNTM και... Θέλω να μάθω και να εξελιχθώ. Εγώ ήρθα για να γίνω μοντέλο. Το ότι έχω σκοπό να ανοίξω κάποια επιχείρηση είναι μετά από αρκετά χρόνια που δεν θα μπορώ άλλο να ασχοληθώ με αυτό λόγω ηλικίας. Που υπάρχει και ένα όριο στο modeling. Ωραία, μπορώ οπότε να ξεκινήσω. Τώρα την ενδιαφέρει το modeling πρώτα. Εγώ είμαι έτοιμη, μπορώ να ξεκινήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσε με. Είσαι πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή και τα έχεις κάνει όλα λάθος σήμερα στο casting. Πρέπει να κάτσεις, να δεις και να κατασταλάξεις λίγο μέσα σου τα πράγματα. Από μένα είναι εντελώς όχι. Είσαι 18 χρονών. Σε κορίτσια, στην ηλικία τη δική σου, τη ζητάμε μια φρεσκάδα. Αλλά εσύ 18 χρονών αυτή τη φρεσκάδα που ζητάμε, στην ηλικία τη δική σου, κατάφερες να τη χαλάσεις. Ξεκινάς με το modeling και έρχεσαι εδώ πέρα βαμμένη και κατάλαβες, δηλαδή λίγο λάθος όλο. Πώς θα γίνεις μοντέλο όταν έρχεσαι εσύ έτοιμη, βαμμένη, χτενισμένη, πειραγμένη, οτιδήποτε έχεις κάνει. Είπα ότι θέλω να μάθω γι' αυτό, γιατί με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά δεν είμαστε σχόλιο, είμαστε διαγωνισμός. Και λες με ενδιαφέρει το όνειρό μου. Συγγνώμη, δεν είναι το όνειρό σου. Δεν είναι και να μην ξέρεις, και λες η Coco Chanel. Coco. Coco. Εντάξει, τον είσαι τ' άλλο. Συγγνώμη. Βρε, μη ζητάς συγγνώμη, βρε. Δεν σε μαλώνω. Δεν σε μαλώνω. Απλώς δεν είναι μόνο εσύ, το λένε και άλλα παιδιά. Έρχονται και λένε, είμαι 18, δεν ξέρω.
τηλέφωνο σου δεν έχει πάνω Google. Ήρθε εδώ για να μάθει. Αυτό σου το είπε, δεν είμαι στη σχολή μόντα. Και δεν κάθομαι εγώ για να σε μαθαίνω σχεδιαστές. Μα δεν θα προλάβουμε. Δημήτρη, εσύ ψήφισες. Όχι. Το σκέφτεσαι. Όχι. Α, δεν το σκέφτεσαι. Δεν το σκέφτομαι, όχι. Λοιπόν, από μένα είναι όχι. Δεν μπορώ να υποστηρίξω όλο αυτό το πράγμα εγώ. Λυπάμαι. Και από μένα είναι όχι. Κοίταξε να δεις, ενώ είσαι ένα όμορφο κορίτσι και έχεις και ένα όμορφο σώμα, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δουλέψεις μέσα σου και να δεις τελικά τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, γιατί κάτι υπάρχει εκεί, αλλά δεν είναι έτοιμο. Και από μένα είναι όχι. Μέχρι να το ξεκαθαρίσεις. Απλά έχω κάποια πλεονεκτήματα στο σώμα μου που κάνω γι' αυτό και θεωρώ λίγη αδικία. Δεν με περνάτε. Ήθελα να πω αρκετά, απλά εφόσον μου είπαν και οι τέσσερις κριτές όχι, θεώρησα ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Ξέρω ότι δεν είμαι αυτό το κορίτσι που τους έκανε αυτή την εντύπωση. Είμαι κάτι άλλο το οποίο δεν μπόρεσε να το δείξω. Είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Έχεις ένα ωραίο σώμα. Είσαι μικρή. Έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου να το δουλέψεις αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι κάτι έχει λήξει στα 18 μας. Κάτι ξεκινάει στα 18. Πολλά ξεκινάνε στα 18. Αλλά εσύ πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τη θέση. Ευχαριστώ. Με στεναχώρησε γιατί με απέρριψαν και με έριξε συναισθηματικά. Αυτό. Τώρα δεν νιώθω τόσο καλά με τον εαυτό μου όσο ένιωθα πριν. Δύσκολο, δύσκολο. Ήταν αναποφάσιστη. Εγώ πιστεύω δεν μου έδωσε να καταλάβω τι θέλει τη ζωή της, πραγματικά. Ήταν λίγο μπερδεμένη αυτά, αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρη στο ότι δεν δέχτηκε τη γνώμη μας. Hey. Δεν πέρασα. Δεν πέρασα. Γιατί? Δεν ξέρω κιόλας. Έκλαιγες μέσα. Όχι. Σίγουρα. Εντάξει. Ίσως ήταν μια κακή μέρα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Οπότε συνεχίζουμε, δεν τα παρατάμε. Εγώ πιστεύω ότι χάσατε, αλλά ίσως το καταλάβετε πολύ αργότερα στην πορεία της ζωής μου, που δεν ξέρω αν υπάρχει το GNTM, αν θα υπάρχει, γιατί είμαι ακόμα μικρή και σκοπεύω να κάνω πολλά. Είμαι ο Γιάννης Ψιψιλής, είμαι 25 ετών και έρχομαι από τη Λάρισα. Έχω τελειώσει στο τελείο λογιστικής στη Λάρισα, τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου και η σχέση με το modeling ήρθε κάπου όταν ήμουν 21 χρονών. Ποιος κριτής είναι ο αγαπημένος σου? Η Ζενεβιέ μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει τρελά και, και εγώ στη ζωή μου είμαι λίγο έτσι. Βέβαια θέλω λίγο το χρόνο μου για να το δείξω, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι σαν κριτής, πάρα πολύ. Τρία χαρακτηριστικά για σένα, θέλω να μου πεις γρήγορα αρνητικά, για τον εαυτό σου. Ή θετικά, αρνητικά, δεν ξέρω. Ωραία, είμαι ό,τι πάρα πολύ εγωιστής, ξεροκέφαλος και όταν βάζω ένα στόχο την πετυχαίνω. Μπράβο. Δήλωσα συμμετοχή στο GNTM, διότι θέλω να το φτάσω εντελώς σε ένα άλλο επαγγελματικό επίπεδο, να ξέρω ότι είμαι μοντέλο και ότι το χειρίζομαι έτσι όπως πρέπει να το χειριστώ, από το να κάνω κάτι ερασιτεχνικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ψιψιλής Γιάννης, είμαι 25 ετών και έρχομαι από τη Λάρισα. Γεια σου Γιάννη από τη Λάρισα. Γεια σας. Και με τι ασχολείσαι τώρα, βρε Γιάννη? Εγώ σπουδάζω λογιστική. Έχω τελειώσει βασικά λογιστική. Okay. Και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου στο digital marketing. Ωραία. Γενικά δουλεύω σε χώρους εστίασης στη Λάρισα εκεί πέρα τα τελευταία 10 χρόνια. Όχι στα λογιστικά, σαν
Υποδοχή είμαι. Άρα ξελογιστής. Ναι, ναι, ναι. Μοντέλο γιατί? Το modeling εμφανίστηκε στη ζωή μου όταν ήμουν κάπου στα 21 με 22 χρονών. Ενώ τώρα είσαι... Τώρα είμαι 25. Μάλιστα. Είχα κάποια περιτά κιλά στη ζωή μου. Γενικά έκανα μια εντελώς διαφορετική ζωή πιο πριν. Σε σημείο να έχω τεράστιο κόμπλεξ με το σώμα μου, ξεκίνησα π.χ. να πηγαίνω στην παραλία να μπαίνω για μπάνιο στα 16 μου. Πόσα κιλά ήσουν, αγόρι μου? Ήμουνα 100 και κιλά. Με ύψος? Ήμουνα τότε 1,74. Και τώρα είσαι? Τώρα είμαι 1,83. 1,83, μάλιστα. Ήθελα να αλλάξω πάρα πολύ τη ζωή μου. Ήθελα να πηγαίνω στην παραλία, να νιώθω κανονικά, όμορφα, να βγάζω την μπλούζα μου, να μην έχω κανένα κόμπλεξ. Άρχισα να το δουλεύω πάρα πολύ. Χρόνο με το χρόνο έρχομαι πιο κοντά στο στόχο μου. Άρα το modeling γιατί, για να σου δώσει αυτοπεποίθηση? Όχι, δεν είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Δουλεύω στο modeling. Έχω υπάρξει σε κάποια πρακτορία, ήμουνα σε δύο. Θεσσαλονίκη? Όχι, Αθήνα. Σε ποια? Ήμουν στην Κρίστη και μετά πήγα στο Ace. Ωραία, εγώ θέλω να δω το σώμα που άλλαξε τόσο πολύ. Ωραία. Να πάω να βάλω μαγιό. Ευχαριστώ. Να πάρω και εγώ κουράγιο, μ' άλλαξε τόσο πολύ, να μπορώ κι εγώ δηλαδή. Ναι, εντάξει. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Είναι τύπου... πολύ. Πλέον η πασαρέλα με μαγιό είναι πιο άντικη από ρούχο. Δηλαδή, όταν το περπάτησα το μαγιό, ένιωθα πιο σίγουρος από ότι το ρούχο πριν. Φαίνεται ότι έχεις κάνει πολλή δουλειά πάντως. Δεν ξέρω πώς ήσουν πριν, αλλά για να μου λες το 1,70 κάτι 100 plus. Έχω βάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πολύ ναι. Μεγάλη προσπάθεια για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι, πάρα φαίνεται. Πολύ. Και θέλω κάθε τι που πιάνομαι, ακόμα και στο κομμάτι της υποδοχής στα μαγαζιά, έχω φτάσει σε ένα σημείο να δουλεύω. Ξεκίνησα να δουλεύω στα 15 μου σε ένα μικρό beach bar και έφτασα στα 25 μου να δουλεύω σε ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά. Θέλω όλες μου τις δουλειές να τις αναπτύσσω και να τις φτάνω όσο πιο ψηλά μπορώ. Είναι η μόνη χρονιά που έχω την αυτοπεποίθηση και νιώθω σίγουρος για τον εαυτό μου ότι θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Θες να κάνεις κάποιες πόζες? Ναι, ναι. Ωραία. Μπορώ να κάτσω και κάτω? Ναι, αμέ. Ναι, κάνω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια που δεν έχεις ξυριστεί στο σώμα σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Την ξέρω, βγες έξω και πες μου σταματήσεις να ξυρίζεστε. Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας. Πραγματικά. Το σώμα σου, εντάξει, κάνει φοβερή δουλειά. Δηλαδή, άμα δεν μας το λύχες, δεν θα το καταλαβαίναμε αυτό που είπες. Καθόλου. Δεν φαίνεται πουθενά τίποτα. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε δει πολλά διαφορετικά παιδιά. Που είναι μοντέλα, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι diverse, που ξέρω εγώ κτλ. Μ' αρέσει να έχω και κάποιοι που είναι απλώς ένας ωραίος αρενοπός άντρας, αλλά πραγματικά όμως. Ναι. Παίρνω το πρώτο νέο από τον κύριο Πράτη και ξεκινάει και λέω, ωραία, λέω, πάει καλά. Είσαι ένας κλασικά ωραίος Έλληνας. Τα χαρακτηριστικά σου, δεν είδα πάρα πολλά πράγματα από πόζες, αλλά είπες ότι δεν είναι κάτι που το έχεις δουλέψει επαγγελματικά. Ναι. Είναι σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο. Όμως εγώ, με αυτό που έχω δει, βλέπω ότι είσαι ένα παιδί που το προσπαθείς και το ξεκινάς από κάπου, από το μηδέν και λες εγώ θέλω να το καταφέρω και θέλω να το προχωρήσω. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το εκτιμώ και θέλω να το επιβραβεύσω με ένα ναι. Από μένα είναι ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, είσαι... Θα ακουστεί πάλι κοινότυπο το ίδιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ όμορφος. Είσαι ένας ωραίος άντρας, που είπε και ο. Ευχαριστώ. Ο Άγγελος έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν ξέρω αν είσαι μοντέλο. Δηλαδή, το σώμα σου έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά και μπράβο σου, σου αξίζει συγχαρητήρια. Αλλά τίποτα πάνω σου δεν φωνάζει μοντέλο. Δηλαδή, μέχρι και ο τρόπος που κάθεσαι τώρα δεν κάθεσαι σαν μοντέλο. Δεν είσαι μοντέλο. Ξέρετε, δεν μπορεί να μην πλάσαν σωστά όταν ξεκίνησα. Θέλω να μάθω πάρα πολλά πράγματα και είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι σφουγγάρι. Είμαι σφουγγάρι σε πραγματικά. Πιστεύω και έχεις όλη τη θέληση, ναι, την καλή, αλλά εδώ δεν είμαστε το Hogwarts σχολείο για μοντέλα ή για μάγους. Και μαζί με σένα θα δούμε άλλα 300 παιδιά που μπορεί να είναι πιο έτοιμα από σένα. Δεν είσαι μοντέλο, είσαι πάρα πολύ όμορφος άντρας. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι. Πραγματικά είναι η άποψή του, τη σέβομαι. Είναι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, ξέρει να κρίνει. Αλλά είμαι εδώ για να του δείξω, αν μου δοθεί αυτή η ευκαιρία, ότι δεν είναι μόνο αυτό.
Γιάννη, εγώ αυτό που είδα σε σένα, είδα μια παλαιά κοπή μοντέλο, δηλαδή τύπου 1993. Είσαι αυτό το raw casting που κάνανε τότε τα περιοδικά, λιγάκι Μύκονος, που θέλανε έτσι με λαχρινούς άντρες, αξίριστους, κλασικά ωραίους. Λιγάκι το είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα αυτό, όπως ναι, θυμάσαι, ακριβώς. Έτσι. Όλα τα παιδιά για τα 90's, μιλάνε και τα αυτό, supermodels και τα... Αυτό, το 90'λα που φέρνεις, εγώ αυτή τη στιγμή το θεωρώ τεράστιο trend στην Ελλάδα. Κοίταξε, έχει αυτά τα μάτια που είναι τέτοιο, δηλαδή έχει και... είναι ωραίος. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, σας είπα. Μου θυμίζει να πίνω εγώ μαργαρίτα παιδιά και αυτό, να κοιτάω όλοι. Πάρα πολύ ωραίος, είναι κούκλος, είναι ωραίος άντρας. Μοντέλο είναι, εκείνη τα θυμίζει. Ζητάω πάρα πολύ αυτή την ευκαιρία, γιατί ναι, θέλω να σας δείξω τι αξίζω πραγματικά. Ναι, αφού. Δεν έχουμε ένα τέτοιο αγόρι. Για μένα, στην πραγματικότητα, είσαι μοντέλο. Πραγματικά θα μπορούσες να δουλεύεις. Στο GNTM ψάχνουμε και κάτι άλλο, το ιδιαίτερο, να φύγεις και λίγο έξω. Έξω, εγώ δεν μπορώ να σε φανταστώ να δουλεύεις. Δηλαδή, το Elite Models, έναν 25χρονο σαν και σένα αυτή τη στιγμή, να πάει να σε κουμπώσει πού, θα καταλήξεις να κάνεις καταλόγους. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου αξίζει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, παιδιά, χίλια συγγνώμη από εμένα, Γιάννη, αυτή τη στιγμή όχι. Άουτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιάννη, εγώ θα δώσω το wild card. Έτσι, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, ρε, Ισμήνη. Μπράβο, Ισμήνη. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Το θέλει το κορίτσι. Αγκαλιά καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέλει το διεκδίκη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γιάννη. Δεν το πιστεύω ακόμα, δεν το πιστεύω. Είμαι σε ένα σημείο που λέω έχει γίνει αυτό, δεν έχει γίνει πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να σας δείξω ότι αξίζω, γιατί έχω βάλει πάρα πολύ κόπο και θέλω να σας το αποδείξω. Θέλω να σε δω στο ID Catwalk, να τους διαψεύσεις και περιμένω πάρα πολλά. Πριν με τον κύριο Καράβα που μιλήσαμε και μου είπε για το ID Catwalk, του είπα ότι έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό, θεωρώ ότι τον εκπλήξει και θεωρώ και εσάς μαζί. Ωραία. Τέλεια. Και άκουσα μας, Γιάννη, έλα. Ευχαριστώ. Εγώ ξέρεις γιατί χαίρομαι. Γιατί κατάφερες την πιο αυστηρή. Θα έχω να το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Μπράβο. Ισμήνη μου, ξέρεις τι. Μπράβο σου, γιατί έγινε στο LA και επιβραβεύεις την ελληνική ομορφιά και την ερωμπότητα. Τα έχουμε κάνει όλα αυτό, τα ευαίσθητα αυτά και ήρθες να επιβραβεύεις αυτό που αναζητούν όλοι σε όλο τον κόσμο. Έρχονται από τον πλανήτη όλο να δούνε αυτόν τον Έλληνα με το προφίλ, το τέλειο, τα μάτια, το σώμα, το γυμνασμένο. Είναι ένα κλασικά όμορφο αγόρι που όμως είχε κάνει τόσο πολλή δουλειά, δηλαδή και φαινότανε. Δεν ήθελε ούτε να μας πείσει, ούτε να μας πρίξει, ούτε να μας κάνει τα παρακάλια, ούτε να μας πει ότι... Δηλαδή, οκ. Okay. Αυτό, αλλά το πίστευε το παιδί. Ήθελα δηλαδή πάρα πολύ να το πω. Και καλά έκανες και μην μου αρέσουν οι γυναίκες που διεκδικούν και σηκώθηκες και έδωσες και την κάρτα σου και το πήρες το αγόρι. Εγώ μπράβο. Συνεχίζω και λέω ότι δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ για αγόρια. Καλή <Λοιπόν. laughs> μέρα σας. Έλα, στο ήλιο. Λοιπόν, στην αρχή δεν πέρασα. Είχα δύο ναι και δύο όχι. Και μετά σηκώθηκε η κυρία Ισμήνη και μου έδωσε το wild και με πέρασε. Την ευχαριστώ και την εκτιμώ και θα τη δείξω πραγματικά την προσπάθεια που κάνει και τι αξίζει. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαμά, θα ακούστηκε. Wanna be on top.